Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία ακόμη προεκλογική βραδιά ξεκινά στην Κρήτη TV, η οποία δίνει βήμα σε υποψήφιους βουλευτές προκειμένου να εκθέσουν τις θέσεις, τις απόψεις τους και το όραμά τους για τον τόπο. Να πούμε ότι παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το debate των πολιτικών αρχηγών, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε και μέσα από το neakriti.gr. Ένα debate, Μπάμπη Σαββίδη, καλησπέρα, το οποίο διεξάγεται σε μια πολύ ασφικτική συνθήκη, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο, και με όρους που έθεσαν στο τραπέζι οι πολιτικοί αρχηγοί και όχι οι δημοσιογράφοι. Καλησπέρα, Κατερίνα. Έτσι, είναι 8 χρόνια περιμέναμε να γίνει debate πολιτικών αρχηγών σε αυτή τη χώρα, αλλά τελικά μάλλον φαίνεται ότι θα είναι ένα χλιαρό, άνοστο debate. Λίγο που το παρακολούθησα πριν ξεκινήσουμε, εκεί κινούνταν σε ρηχά νερά. Δεν περιμέναμε και κάτι ιδιαίτερο. Οι όροι, είπαμε, είναι ασφιχτικοί. Είναι ουσιαστικά ένα αποστηρωμένο debate, φιξαρισμένο. Θα δούμε βέβαια πώς θα κυλήσει. Ξεκίνησε με μια μικρή καθυστέρηση. Ναι, εξελίξεις, αλλά η ιστορία μας έχει διδάξει αυτό, ότι δεν βγαίνουν ειδήσεις. Ναι, προσδοκίες ιδιαίτερες δεν υπάρχουν, Κατερίνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Να ξεκινήσω από τον κύριο Γιώργο Μεταλλιωτάκη, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δίπλα του η κυρία Κορνηλία Μακρύ, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γεια σας. Ένα καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Η κυρία Ελένη Μαραγκάκη, είναι υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Γεια σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ χαρά για την πρόσκληση. Χαρά μας που είστε και εσείς εδώ. Και ο κύριος Βαγγέλης Σοφίου, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΚΚΕ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ευχή όλων να γίνει ένας γόνιμος διάλογος, προκειμένου και οι τηλεθεατές να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Μετράμε λίγα 24 ώρα έτσι κι αλλιώς πριν από την επίμαχη ημερομηνία της 21ης Μαΐου. Κύριε Μεταλλιωτάκη, και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για το debate. Αν όντως συμφωνείτε με τους όρους με τους οποίους διεξάγεται και αν θεωρείτε ότι κυρίως οι αναποφάσιστοι, γιατί σε αυτούς νομίζω ότι απευθύνονται κατά βάση πολιτικοί αρχηγοί, θα βγάλουν κάποιο συμπέρασμα. Κοιτάξτε, παρακολούθησα ελάχιστα λεπτά λόγω της σημερινής εκπομπής και της περιοδίας που είχα σε κοντινά χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Αυτό που είδα ήταν το σημαντικό είναι ότι επειδή είναι οι πολιτικοί αρχηγοί στη σειρά ερωτώνται, δεν μπορεί μια ερώτηση να εστιάσει σε όλους τους αρχηγούς και σε ένα θέμα να το αντιμετωπίσουν όλοι ταυτόχρονα. Οπότε θα ήταν πιο ενδιαφέρον αν είχαμε δύο από τους ή λιγότερους, εν πάση περιπτώσει, πολιτικούς άνδρες, ούτως ώστε να κάνουμε και την άμεση σύγκριση στα ίδια θέματα, στις ίδιες ερωτήσεις, στα ίδια ζητήματα, στα ίδια προβλήματα δηλαδή και στον ίδιο χρόνο. Όσο αλλάζουν οι ομιλητές και οι ακροατές και οι τηλεθεατές, αν θέλετε, αποσπώνται από το θέμα, από την απάντηση, από την ίδια την ερώτηση και ίσως και γι' αυτό και η δική σας κρίση να είναι ότι είναι ένα χλιαρό debate. Παρατήρησα όμως ότι οι ερωτήσεις απέναντι στον Πρωθυπουργό ήταν ιδιαίτερα αυστηρές και θα τις χαρακτήριζα σκληρές ερωτήσεις. Και ήταν ερωτήσεις οι οποίες χτυπούν στην καρδιά, αν θέλετε, την κυβέρνηση και προσπαθούν να αναδείξουν τις αδυναμίες της. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι θα είναι μια εύκολη μέρα, μια εύκολη νύχτα για τον Πρωθυπουργό, γιατί θα πρέπει να βάλει τα δυνατά του να αποδείξει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες και οι πολιτικές οι οποίες ακολούθησε, παίρνοντάς τις κυρίως από τον κεντρώο χώρο, υιοθετώντας δηλαδή εργαλεία κεντρώων προσεγγίσεων στις πολιτικές όσον αφορά την πανδημία, για παράδειγμα, όπου επιδότησε τις επιχειρήσεις, στήριξε τις επιχειρήσεις, στήριξε τους εργαζόμενους, στήριξε τους ενοικιαστές, στήριξε τους ιδιοκτήτες των ενοικίων και άλλες πολιτικές οι οποίες χαρακτηρίζονται κεντρώες από τους περισσότερους, έτσι. Θα πρέπει όλα αυτά να περάσουν ως μηνύματα με τον κατάλληλο τρόπο. Εγώ δεν είδα, κυρία Σαλαπάτα και κύριε Σαββίδη, ένα debate ευνοϊκό. Για παράδειγμα, είδα να χτυπούν τα επιδόματα, είδα να τίθενται κριτική, ας πούμε, να ασκείται κριτική σε πολύ ευαίσθητα σημεία. Λογικό δεν είναι, κύριε Μεταλλιωτάκη, στην κυβέρνηση απευθύνονται αυτοί. Βεβαίως, αλλά αν ήταν ένα debate το οποίο ήταν νοχελικό ή ένα debate το οποίο ήταν στημένο, δεν θα είχαμε ερωτήσεις που πραγματικά ερεθίζουν, αν θέλετε, τους πολίτες, αλλά θα ήταν περισσότερο χαλαρές. Νομίζω ότι είναι και η συγκυρία τέτοια, δηλαδή θα ήταν προκλητικό να ήταν εντελώς χλιαρό, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά δεινά ως χώρα τα τελευταία χρόνια και οι πολίτες πλέον είναι ακριβώς, περισσότερο ενεργοί και έχουν ακριβώς πιο ισχυρή άποψη, αν θέλετε. Άρα, έτσι. Κρίμα που δεν έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθήσω.
αλλά θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση η σημερινή. Ωραία, θα το κάνουμε στα κλεφτά, στα διαλύματα. Λοιπόν, κυρία Μακρύ, υπάρχει παρόλα αυτά η αίσθηση και γενικευμένα μάλιστα ότι το πλαίσιο αυτό λειτουργεί με γνώμονα να προστατεύσει τους πολιτικούς αρχηγούς, ούτως ώστε να μην κάνουν το λάθος επικοινωνιακά σε ένα τέτοιο διάλογο ή παράλληλους μονολόγους, όπως το λέμε και το θέτουμε πιο σωστά. Εγώ, χωρίς να είμαι αντίθετη στο debate όλων των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών, συνήθως όμως αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όταν λέμε για debate. Είναι μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Και είναι περίεργο που το ανέφερε ο κύριος Ματαλιωτάκης. Αυτό εξάλλου είχαμε και πριν την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, που το ανέφερε ότι αυτό ήθιστε να είναι. Και είναι περίεργο γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός που άσκησε βέτο ή τουλάχιστον αρνήθηκε να συμμετέχει σε ένα debate των δύο πολιτικών. Για τις πρώτες εκλογές πάντως. Αρχηγών. Γιατί, για τις δεύτερες το άφησε. Θα το δούμε αν θα υπάρξουν καν δεύτερο. Και το δεύτερο που θέλω να πω, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε ότι είναι αποστηρωμένο, γιατί όταν οι ερωτήσεις, τι θα πει σκληρό debate, όταν οι ερωτήσεις είναι προκαθορισμένες, τις ξέρουν οι πολιτικοί αρχηγοί, δηλαδή είναι θέμα καλής προετοιμασίας, καλού διαβάσματος θα έλεγα. Ένα debate θα έπρεπε να έχει ζωντανές ερωτήσεις που δεν θα τις ήξερε ο ερωτώμενος και θα μπορούσε πραγματικά εκεί να προσπαθήσει να πείσει με τα επιχειρήματά του τον ελληνικό λαό πραγματικά για το πρόγραμμά του και το τι θέλει να κάνει. Για μένα αυτός είναι ο ορισμός και γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα έχει και την ακροαματικότητα ίσως που δεν περιμένει ο κόσμος κάτι ουσιαστικό από αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αύριο πώς πήγε από πλευρά τηλεθέασης. Κυρία Μαραγκάκη, θεωρείτε ότι είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που μπορεί τρόπον την να διαμορφώσει έστω και σε ένα μέρος την κοινή γνώμη? Ναι, όχι όμως ως κοινή απαραίτητα, αλλά πιστεύω ότι δίνεται η δυνατότητα σε αυτές τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, σε ανθρώπους που είναι αναποφάσιστοι, σε ανθρώπους που δεν έχουν παρακολουθήσει τις ειδήσεις σε μία ροή, να δούνε τους αρχηγούς σε αυτή την ηρεμία που έχει διασφαλίσει το debate, το πώς απαντούν, ακόμα και αν είναι προσχεδιασμένες, οπωσδήποτε, ο κάθε αρχηγός του πολιτικού κόμματος δίνει το στίγμα του, και του κόμματος και του ίδιου. Αφήνει αποτύπωμα. Επομένως, θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο στον αναποφάσιστο ή σε κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει πολύ την επικαιρότητα να δει με ποιον ταιριάζει για τον αναποφάσιστο, να εκλάβει μέσα από τις τοποθετήσεις τα μηνύματα, τα πολιτικά, τα ιδεολογικά, τις θέσεις. Πολλοί αναποφάσιστοι περιμένουν και κάτι να ακούσουν, που θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία, γιατί ένα debate, επειδή ακριβώς έχει και όλη αυτή την προετοιμασία και είναι ελκυστικό να το δουν, πιστεύω ότι για τους αναποφάσιστους έχει ένα νόημα. Και βεβαίως θα πω. Όσοι είναι ταγμένοι σε ένα συγκεκριμένο κομματικό στρατόπεδο, ήδη ξέρουν εκ προημίου τι θα ψηφίσουν. Ναι, και οπότε το έχω ζήσει και εγώ ως άτομο σε προηγούμενες εκλογές που ναι, το παρακολουθούσα για να δω πραγματικά είναι έτσι, θα μου αλλάξει κάτι. Και όσον αφορά τη θέση του Πρωθυπουργού, σίγουρα δεν είναι το ίδιο με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι η ίδια πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, σκληρή όπως περιγράφεται και από τους πολίτες και στα ρεπορτάζ. Επομένως, σίγουρα δεν είναι στην ίδια θέση. Τουλάχιστον το παρήγορο είναι ότι στην ατζέντα υπάρχουν και τα εθνικά θέματα για τα φυσικά οποία δεν συζητάμε ιδιαίτερα σε όλο αυτό το διάστημα, κύριε Σοφίου. Πολύ σοβαρό. Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα είναι χρήσιμο να γίνεται μια τέτοια συζήτηση, παρόλο που το πλαίσιο δεν είναι ευνοϊκό ούτε για να γίνει, ούτε για να πάρει συζήτηση χαρακτηριστικά πιο ελεύθερα, ούτε να γίνει και ουσιαστική. Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος ο οποίος θα παρακολουθήσει το debate, κατά τη δική μας γνώμη δεν πρέπει να διαμορφώσει κριτήριο από αυτό, αλλά από τη συνολική στάση των κομμάτων, τόσο στην προεκλογική περίοδο αλλά και συνολικά τα προηγούμενα χρόνια, είτε από τη θέση της κυβέρνησης είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, να κάνει κριτήριο ψήφου την ίδια του τη ζωή και την καθημερινότητά του και να μην, να το πω έτσι, περιμένει μία ατάκα του ενός ή του άλλου πολιτικού αρχηγού για να τον πείσει και να τον οδηγήσει επειδή στην κάλπη. Επειδή θεωρείτε ενδεχομένως ότι είναι και η μάχη των εντυπώσεων. Εντάξει, σίγουρα μέσα σε 1,5-2 λεπτά που είναι οι προβλεπόμενες απαντήσεις, μόνο ένα γενικό πλαίσιο μιας θέσης του κόμματος μπορεί να προβάλλει ο κάθε πολιτικός αρχηγός. Οπότε, από αυτή την άποψη, δεν μπορεί να διαμορφωθεί για μας ολόπλευρη
εικόνα σε σχέση με τη θέση ενός κόμματος, σε σχέση με την πρακτική του και τη δραστηριότητα που ανέπτυξε το προηγούμενο διάστημα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα δεν αρκεί για μας αυτό για να είναι κριτήριο ψήφου. Σίγουρα, αν κάποιος έχει παρακολουθήσει την πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων, μπορεί πολύ καλύτερα να βάλει το κερασάκι στην τούρτα, να το πούμε έτσι, με την παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επιμένουμε ότι η συνολική κατάσταση στη ζωή του θα πρέπει να είναι το κριτήριο ψήφου mm-hmm. του και στις εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Ματαλιωτάκη, θεωρείτε ότι θα σας βγει επικοινωνιακά αυτή η στρατηγική που ακολουθείτε από τον κύριο Μητσοτάκη περί αυτοδυναμίας? Γιατί τα κουκιά τουλάχιστον στην πράξη και για την ώρα δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Βλέπω ότι μαζί με τους συναδέλφους σας στο debate σκληραίνετε και τις τάσεις σας. Καλό είναι αυτό αν το αισθάνεστε και το εισπράτετε. Αναμενόμενο και γενικό και αυτό, κύριε Ματαλιωτάκη, το ξαναπούμε. Η πολιτική που έχει ακολουθήσει τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης είναι να ζητά μια αυτοδύναμη, ισχυρή κυβέρνηση για να ολοκληρώσει ό,τι δεν πρόλαβε, ό,τι δεν κατάφερε την τετραετία που διήμισε αυτή η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν είναι λογικό όταν έχει πρόγραμμα, όταν ξέρει ότι αυτό που θα πει θα το κάνει, όταν μέσα στην κρίση του κορονοϊού, μέσα στην κρίση την ενεργειακή, είδαμε την Ελλάδα να στέκεται καλύτερα από άλλες χώρες, πολύ πιο ισχυρές, να επιζητεί ο Πρωθυπουργός τη δεύτερη του θητεία αυτοδύναμη για να ολοκληρώσει το έργο. Και όταν βλέπει ότι οι πολίτες τον εμπιστεύονται και η ψαλίδα ανοίγει κάθε μέρα και αναποφάσιστη, είναι αυτοί οι οποίοι επιζητούν τη σταθερότητα. Είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν μέσα από τη σύγκριση που γίνεται των πολιτικών αρχηγών, των κομμάτων, των πολιτικών, των προσεγγίσεων όσον αφορά τα ζητήματα που τους απασχολούν. Βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι το κατάλληλο κόμμα για αυτούς και δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί λοιπόν να μην βγει στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση αυτή η τακτική, αφού ήδη καταγράφονται μεγάλες διαφορές και όσο περνάει ο καιρός, από ό,τι δείχνει, θα έχουμε όντως μεγαλύτερες διαφορές από ό,τι σήμερα. Πάντως, επίπεδο Κρήτης. Το σημαντικό όμως. Μεγαλώνει ο στόχος. Ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη σας για να περάσουμε. Το σημαντικό όμως δεν είναι αν θα μας βγει την πρώτη Κυριακή, αν θα μας βγει τη δεύτερη. Το σημαντικό είναι ότι από την πρώτη Κυριακή θα λάβουμε το μήνυμα για το ποιον θέλει ο ελληνικός λαός πρωθυπουργό, ποιο πρόσωπο και ποιο κόμμα. Θα έχουμε σοβαρές ενδείξεις και αν δεν καταφέρουμε. Αν δεν επιτευχθεί σχηματισμός κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή, να έχουμε μία δεύτερη εκλογική διαδικασία, η οποία όμως θα έχει ως μπούσουλα την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Αυτό είναι κάτι που η αντιπολίτευση δεν το υποστηρίζει φυσικά και γι' αυτό ψήφισε και το νόμο της απλής αναλογικής. Εκλέχτηκε δύο φορές ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός με την ενισχυμένη αναλογική, αλλά ο ίδιος όταν είδε ότι δεν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές του 2019, άλλαξε τον εκλογικό νόμο, θεωρώντας ότι θα μπορέσει να διαχειριστεί τις ψήφους της κεντροαριστεράς. Και εδώ φαίνεται ότι έχει σημαντικό ρόλο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξεκίνησε με ένα 17% και πέφτει τους τελευταίους μήνες αρκετά και έχει καταλήξει γύρω στο 9% και κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό εμποδίζει, αν θέλετε, λειτουργεί ως ανάχωμα τον κύριο Τσίπρα να διαχειριστεί τις ψήφους κεντροαριστεράς. Και από την άλλη, έχουμε μία δεύτερη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στον κεντρό χώρο, όπου απορροφά πολύ μεγάλο ποσοστό των κεντρών ψηφοφόρων, έχοντας εφαρμόσει κεντρώσεις πολιτικές που σας ανέφερα πριν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και θα βγει το στοίχημα της αυτοδύναμης κυβέρνησης και ο χώρος των ψηφοφόρων, αν θέλετε, η μάζα, η κατανομή των ψηφοφόρων, είναι αυτή που την έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άλλους κομματικούς σχηματισμούς. Πάντως, σε επίπεδο Κρήτης, κύριε Ματαλιωτάκη, στόχος είναι να πάρετε και τους 4 νόμους. Η αλήθεια είναι, με βάση τους αριθμούς, ότι από το 2015 στο 2019 υπήρξε αύξηση στα ποσοστά από 8 έως 15%, αν δεν κάνω λάθος. Και ειδικά στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μπροστά, αλλά η απόσταση ήταν μικρή. Θεωρείτε ότι αυτός τα ο πράγματα. Ο στόχος όλων των υποψηφίων, κυρία Σαλαπάτα, της Νέας Δημοκρατίας είναι να δυναμώσουν τη Νέα Δημοκρατία και να αυξήσουν τα ποσοστά. Mm-hmm. Και η επιλογή των υποψηφίων και οι τοποθετήσεις μας και η δράση μας και η ενότητα που μας διακρίνει είναι για αυτό το λόγο, έχουν αυτό το σκοπό. Από εκεί και έπειτα, εγώ πιστεύω ότι όντως η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να κερδίσει
και στους 4 νομούς, έστω και οριακά, γιατί έχει ως πλεονέκτημά της την πολιτική της κυβέρνησης. Επειδή δε η Νέα Δημοκρατία έχει ακολουθήσει τις τελευταίες περιόδους, αν θέλετε, αυτές τις κεντρώες λύσεις και πολιτικές, και επειδή ο κριτικός ψηφοφόρος είναι κεντρώος, είναι μετριοπαθής, είναι άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο μέλλον, στη σταθερότητα, στην ομαλότητα, δεν είναι ο κριτικός ο ακραίος, γι' αυτό δεν έχουμε και μεγάλα ποσοστά των κομμάτων ακροδεξιών ή ακροαριστερών. Και η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει το χώρο του κέντρου, έχει πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και στην Κρήτη, μένει να καταγραφεί και στις κάλπες. Κυρία Μακρύση, πώς το ακούτε αυτό? Πάντως, εδώ μου βάζει τις σημειώσεις μου για να κερδίσει τον νομό Ηρακλείου. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να ανέβει 13 ποσοστιαίες μονάδες. Θα ξεκινήσω όμως από κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά, όταν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία, τόσο το κακό για την πραγματικότητα. Πάρα πολλές φορές αναρωτιέμαι, όταν μιλάνε συνάδελφοι από τη Νέα Δημοκρατία, αν ζούμε στο ίδιο σύμπαν και στο ίδιο κράτος. Δηλαδή, για ποια επιτεύγματα ακριβώς της κυβέρνησης να αρχίσω να αναφέρομαι ότι επιχειρείται τα τελευταία χρόνια η μεγαλύτερη ανακατανομή πλούτου που έχει γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια προς όφελος των πολύ λίγων? Για τη διαχείριση, εντάξει, θα πω και εγώ ότι. Πήρατε 37 δις από το ελληνικό λαό και κάνετε τους φτωχούς. Και τα αφήσαμε στο κράτος παρακαταθήκη για να μπορέσετε να τα διαχειριστείτε και να κάνετε όλα αυτά που δεν κάνατε, κύριε Ματαλιωτάκη, βεβαίως. Δώρο, ευχαριστούμε για το δώρο, αλλά αυτό το δώρο δεν άρεσε στους Έλληνες. Μπορώ να συνεχίσω. Να συνεχίσω με το ξύλωμα του κοινωνικού κράτους. Ένα προς ένα υπηρεσίες υγείας, παιδείας, του νερού, των μέσων μαζικής μεταφοράς. Να συνεχίσω με το τρίτη χαμηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθάριστο εθνικού προϊόντος. Για την τέταρτη θέση από το τέλος στον ΟΣΑ. Για το ότι έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος 40 δις. Δηλαδή, για τα ΠΑΣ φτώχειας που έχει καταντήσει η μεσαία τάξη, την οποία τόσο πολύ είχατε εκθιάσει ότι εμείς την είχαμε καταστρέψει με τους φόρους, και τώρα μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν 4 δις οι έμεσοι φόροι και δεν της φτάνει να επιβιώσει ουσιαστικά και αναγκάζεται να παίρνει επιδόματα συνεχώς. Πραγματικά δυσκολεύομαι να δω όλο αυτό το πόνημα της επιτυχίας. Δεν θα μιλήσω και για την πανδημία. 37.000 νεκρούς, τη χειρότερη θέση που είναι τραγικό. Πείτε μου έναν που πέθανε έξω από το νοσοκομείο, όμως, κυρία Μακρύ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πείτε μου έναν νεκρό που πέθανε έξω από το νοσοκομείο, επειδή δεν είχαμε κρεβάτι να τον νοσηλεύσουμε. Πάρα πολύ, κύριε. Όχι γιατί δεν είχαμε κρεβάτι. Κανένας η διαχείριση, όμως, κύριε Ματαλιωτάκη. Και κληρονομήσαμε και το δικό σας σύστημα υγείας. Ακούστε λιγάκι. Η διαχείριση, παρόλο που ήσασταν ευνοημένοι. Συγγνώμη. Πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Καθόλου δεν στηρίχθηκε, κύριε Ματαλιωτάκη. Θα μου επιτρέψετε. Είμαι 25 χρόνια μάχημη στο ΕΣΥ. Είμαι 25 χρόνια μάχημη στο ΕΣΥ. Έχω σχέση με τον κλάδο. Πιθανό να έχετε. Αλλά όχι μόνο δεν ενισχύθηκε. Με διακόπτεται όμως συνέχεια. Αυτό που στηρίξατε ήταν με επικουρικό προσωπικό, προσωρινά. Δεν κάνατε καθόλου μόνιμες προσλήψεις. Και αυτό μπορούμε, αν θέλετε, να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Την κατάδεια των ελληνικών νοσοκομείων, την κατάδεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τον τελευταίο καιρό, μετά και τον τελευταίο καιρό. Κυρία Μακρύ, επειδή υπάρχει ειδική ενότητα για την υγεία, μισό λεπτάκι, θα μου επιτρέψετε να βάλω. Μας παρέδωσαν δηλαδή με τόσους πολλούς ιατρούς και τους διώξαμε και μετά τους κάναμε. 4.000 μια ολόκληρη ενότητα στο κομμάτι της υγείας. Οπότε λίγο να ακολουθήσουμε τη ροή της εκπομπής. Λοιπόν, οπότε, κυρία Μακρύ, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα διατηρηθεί αυτό το κάστρο. Εννοώ για την Κρήτη και την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς και το πιστεύω, και εκτός από μένα, νομίζω ότι και οι τελευταίες. Αφού θέλετε, είναι και πολύ αγαπημένο θέμα οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις στην Κρήτη τουλάχιστον νομίζω ότι δεν αμφισβήτησαν την πρωτιά μας σε κανένα νομό. Είστε πολύ ενημερωμένοι. Το Πασόκ, από πού θα βρει σταυρούς να πάρει? Λοιπόν, να περάσουμε και στο Πασόκ που είπε ο κ. Μαραγκάκης. Αν πάρει τόσο μεγάλο ποσοστό, που είχε ο τοπικός για το Πασόκ κίνημα αλλαγής. Πραγματικά, και πριν μιλήσω εγώ για το ΠΑΣΟΚ, μιλούν για το ΠΑΣΟΚ, ειδικά ο κ. Ματαλιωτάκης από τις πρώτες του τοποθετήσεις για τις κεντρώες πολιτικές της κυβέρνησης. Θα ήθελα να τοποθετηθώ. Καθόλου δεν απαγορεύεται, αλλά μην διακόπτετε όμως, γιατί δεν σας διέκοψαν. Ναι. Ελάτε. Οι κεντρώες πολιτικές δεν θα είχαν σε καμία περίπτωση αν εφαρμοζόταν από το κόμμα που εκφράζει τις κεντρώες σοσιαλιστικές, σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές, και θα είχαν σαν αποτέλεσμα τόση ανισότητα.
Το ξέρουμε αυτό και από τα στοιχεία της Ελστάτ και δεν θα υπήρχε ανισότητα και ανελευθερία και σε πολλούς τομείς η κριτική στην κυβέρνηση ότι ακριβώς δεν βρίσκεται κοντά στο κοινωνικό κράτος που θέλει ο πολίτης, στην αξιοκρατία, στην δικαιοσύνη όπως τη θέλει. Επομένως, όλα αυτά είναι αποδείξεις ότι δεν είναι κεντρώσεις οι πολιτικές αυτές. Μπορεί να γίνεται προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία σαφώς να ονομάσει κεντρώσεις τις πολιτικές της, όπως γίνεται και από το ΣΥΡΙΖΑ με τα λεκτικά σύμβολα και τα χρώματα που αλλάζει, αλλά οπωσδήποτε ο πολίτης, ο προοδευτικός, γνωρίζει ότι οι κεντρώσεις πολιτικές εκφράζονται στο κέντρο, από το κόμμα που βρίσκεται ξεκάθαρα στο κέντρο και ούτε στην αριστερά, ούτε στη δεξιά, ούτε ενδιάμεσα. Ωραία, αυτό είναι το πασό και το, ο στόχος μου. Μπορεί να κάνει την ανατροπή στην Κρήτη. Ο στόχος μας, ναι, σαν, με συγχωρείτε, ο στόχος μας, το ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα είναι να φέρει τον αέρα της ελπίδας με ένα καλύτερο ποσοστό σαφώς από το προηγούμενο. Είναι ένας μεγάλος αγώνας που ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά με την εμβληματική αλλαγή και συνεχίζεται στον κομματικό οργανισμό, στα στελέχη που είναι υποψήφοι. Δίνουμε αυτόν τον αγώνα κάθε μέρα ακριβώς για να διευκρινίσουμε πράγματα, διότι πάει να υπάρξει και μια σύγχυση με άλλες τακτικές. Και το ποσοστό σίγουρα ανεβαίνει καθημερινά σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στις επαρχίες, στις περιφέρειες που το ζούμε και εμείς και βλέπουμε να αντανακλάται αυτή η εικόνα και στις εκδηλώσεις και στην αποδοχή του κόσμου, του λόγου του Νίκου του Ανδρουλάκη, του λόγου του ΠΑΣΟΚ, του κεντρώου σοσιαλιστικού, σοσιαλδημοκρατικού λόγου. Εντάξει, έχει καταγωγή από το Λασίθι, μεγάλος στο Ηράκλειο, είναι και αυτό ένα χαρτί. Βεβαίως. Να δούμε αν θα του βγει. Κύριε Σοφίου. Εντάξει, νομίζω ότι επειδή ακούμε πολλά αυτό το διάστημα και επειδή τα περισσότερα κόμματα προσπαθούν να θέσουν στο τραπέζι σαν κυρίαρχο το ζήτημα της σταθερότητας και της ισχυρής κυβέρνησης, εμείς αυτό που λέμε προς τον ελληνικό λαό είναι ότι έχουμε δει διαχρονικά τι σημαίνουν ισχυρές κυβερνήσεις, είτε αυτές είναι αυτοδύναμες, είτε αυτές είναι πολυκομματικές, είτε αυτές είναι κεντροδεξιές, είτε είναι κεντροαριστερές. Υπάρχει σοβαρή πείρα τα τελευταία 15 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, οι οποίες ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές του συστήματος, εκεί όπου δεν μπορούσαν να βγουν οι αυτοδυναμίες, οι ισχυρές που υπήρχαν στο παρελθόν με τα ποσοστά των 40 και του 45%, βρέθηκαν λύσεις συνεργασίας μπροστά στο όνομα του να περάσει η πολιτική αυτή, την οποία υπηρετούν όλα τα κόμματα αυτά, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιτάσσει και φυσικά συμφωνούν τα κόμματα αυτά ακόμα μεγαλύτερες θυσίες για το λαό, η σταθερότητα αυτή την οποία ευαγγελίζονται στην πραγματικότητα έχει να κάνει με τις συνολικές κατευθύνσεις που πρόκειται να περάσουν και το επόμενο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κόμματα αυτά συμφωνούν στη λογική της πράσινης μετάβασης, συμφωνούν στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή, μιλάμε για μια νέα δανειακή σύμβαση, ένα νέο υπερμνημόνιο το οποίο πρόκειται να περάσει και όλοι, να το πούμε έτσι, θεωρούν ότι είναι απαραίτητο για το επόμενο διάστημα, το περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα συμφωνούν όλοι και θα τα προωθήσουν όλοι ανεξάρτητα το ποια θέση θα είναι, είτε από κυβερνητική είτε από θέση αντιπολίτευσης, και θα φέρει ακόμα μεγαλύτερες θυσίες τόσο στους εργαζόμενους, στις συλλογικές συμβάσεις, στους πληστηριασμούς, στο λαϊκό εισόδημα, θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο χτύπημα. Και από την άλλη, φυσικά, ακόμα και την προηγούμενη περίοδο, και όπως αναφέρθηκε για την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ για το λεγόμενο πλεώνασμα, μην ξεχνάμε ότι τα πλεονάσματα αυτά προήλθαν από τις αιμαρτυρές θυσίες του ελληνικού λαού. Σωστά. Και από μνημονιακούς νόμους πριν και μετά, κατά τη διάρκεια όλων των κυβερνήσεων, οι οποίοι είναι εδώ και παραμένουν, παρόλο που υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Και στο κάτω-κάτω, επειδή όλοι συμφωνούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, άσχετα το πώς ονοματίζουν την απελευθέρωση της αγοράς. Άλλοι μπορεί να το πούν απελευθέρωση, άλλοι μπορεί να το πούν ιδιωτικοποιήσεις. Mm-hmm. Είδαμε το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής τόσο στην υγεία, που θα συζητήσουμε και μετά, και θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η θεματική ενότητα αυτή, αλλά είδαμε ότι εδώ πέρα χάνονται ανθρώπινες ζωές και εν μία ανοιχτή.
Έτσι. Είδαμε τι έγινε στα Τέμπη, είδαμε τι έγινε στις πλημμύρες, είδαμε τι έγινε στις φωτιές, στο σεισμό στο Αρκαλοχώρι κλπ. Πάντως, κύριε Σοφίου, σε τοπικό επίπεδο, για να επιμείνουμε λίγο στα τοπικά, είναι στοίχημα η εκλογική μάχη και για το Κομμουνιστικό Κόμμα, διότι στις προηγούμενες εκλογές, κακά τα ψέματα, το ποσοστό του νομίζω δεν πήγε τόσο καλά όσο θα αναμένατε. Είναι λοιπόν ένα στοίχημα να ανεβάσετε τα ποσοστά σας και στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Σίγουρα. Οι βουλευτές του ΚΚΕ έχουν αποδείξει ότι είναι χρήσιμοι και μέσα στη Βουλή. Έχουμε κάνει χιλιάδες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για ζητήματα και προβλήματα της καθημερινότητας, για σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και σίγουρα η ενίσχυση του ΚΚΕ και σε εκλογικά ποσοστά θα είναι σημαντική για την παρέμβαση εκεί. Όμως εμείς δεν μένουμε εκεί, αλλά λέμε ότι η όποια δύναμη έχει το ΚΚΕ στην Βουλή, και αυτό είναι ένα στοίχημα για μας και είναι πολύ σημαντικό να αυξηθούν τα ποσοστά του, όσο περισσότεροι βουλευτές, τόσο μεγαλύτερη δύναμη που θα κατατεθεί πίσω στους αγώνες απέναντι σε προαποφασισμένα μέτρα. Να βάλουμε μια άνω τελεία. Θέλω σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και ανταποκριθήκατε όπως πάντα άλλωστε στην πρόσκλησή μας, κύριε Ξενάκη. Καλησπέρα, κύριε Σαλαπάντα. Καλησπέρα και στους καλεσμένους σας. Λοιπόν, θα παρακαλέσω να ψηλώσουν λίγο οι συνάδελφοι τον ήχο κάτω στο στούντιο για να ακούμε καλύτερα τον κύριο Ξενάκη. Και θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω έτσι, να μας κάνετε μία πρώτη τοποθέτηση. Μέχρι και το debate ήταν η πρώτη ερώτηση την οποία κλήθηκαν να σχολιάσουν και οι υποψήφοι που βρίσκονται στο πάνελ. Δεν ξέρω αν εσείς καταφέρατε να παρακολουθήσατε έστω και λίγο από όλη αυτή τη διαδικασία. Πάντως για την ώρα, όσο παρακολουθήσαμε και εγώ και ο Μπάμπης, δεν είδαμε κάποια έκπληξη. Ναι, προφανώς λόγω της ώρας παρακολούθησα μόνο το πρώτο κομμάτι μέχρι την εξωτερική πολιτική, εκεί που άρχισαν δηλαδή οι αρχηγοί να συζητούν τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά να σας πω, κυρία Σαλαπάτα, δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιος απόψε να μάθει από αυτό το debate τις θέσεις των κομμάτων. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται δεν διευκολύνει την εστίαση στις θέσεις. Περισσότερο εστιάζουμε στους αρχηγούς και στο προφίλ των αρχηγών, αλλά και αυτό δεν είναι πολιτική, έτσι, είναι επικοινωνία. Τέτοιου είδους συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο κοινός παρανομαστής έτσι, των αγαπητών καλεσμένων σας. Ωραία, λύστε μου μια απορία. Είναι δυνατόν τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα να καθορίζουν το πλαίσιο αυτής της συζήτησης και όχι οι δημοσιογράφοι, με την έννοια ότι οι πολιτικοί είναι εκείνοι οι οποίοι ελέγχονται? Ναι, προφανώς και έχετε δίκιο ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά δυστυχώς αυτό είναι πια η πρακτική και δεν είναι η διεθνής πρακτική είναι αυτή και αυτό γίνεται για να προστατευτούν από τυχόν δύσκολες καταστάσεις, να μην κριθεί δηλαδή σε μια τηλεμαχία μια ολόκληρη εκλογική διαδικασία, γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει και αυτό. Μάλιστα. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς αποκωδικοποιείται το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τουλάχιστον επί της παρούσης, αρνείται να αντιπαρατεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα? Δεν σχολιάζουμε τώρα το πλαίσιο και το διαδικαστικό του debate, αλλά την άρνηση αυτή καθεαυτή. Επικοινωνιακά μας λέει κάτι αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανένας ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια υπεροχή επικοινωνιακή σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, παρότι ο κύριος Μητσοτάκης έτσι έχει, τουλάχιστον τα τελευταία από το 2019 μέχρι σήμερα, έτσι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος της άρνησης του κυρίου Μητσοτάκη να αντιπαρατεθεί με τον κύριο Τσίπρα, προκειμένου να αποφύγει το ρίσκο το οποίο ενέχει η αντιπαράθεση πια των δύο μεγάλων μονομάχων. Έτσι, για να μην... Άρα το πολιτικό κόστος αν αντιπαρατεθεί με τον Τσίπρα θα είναι μεγαλύτερο από το να μην αντιπαρατεθεί καθόλου. Αυτό λέτε. Αυτό είναι προφανώς η επιλογή του επικοινωνιακού επιτελείου του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα. Τώρα, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε την επικοινωνιακή τακτική του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Βαδίζει στα χνάρια του Ανδρέα Παπανδρέου με αναφορές που μας πάνε πίσω στη δεκαετία του 80 και αυτό φαντάζομαι ότι δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Άλλωστε, όπως προείπα, δεν είναι η πρώτη φορά που το παρατηρούμε και το καταγράφουμε αυτό. Ναι, είναι γεγονός ότι αυτό συμβαίνει και δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Έτσι. Είναι από το 2015 ήταν πολύ εμφανές στον κύριο Τσίπρα, επικοινωνιακά, έτσι, η ταύτιση ακόμα και ηχητικά με τον
Ανδρέα Παπανδρέα, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο η μεγάλη δημοκρατική κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, την οποία πολλοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και κυρίως νομίζω η προσπάθεια των συστημικών κομμάτων, έτσι, των κομμάτων τα οποία είναι κόμματα εξουσίας, να κυριαρχήσουν στο χώρο του κέντρου που παραδοσιακά κρίνει τις εκλογές. Δείχνει επίσης ότι το πρόταγμα της αλλαγής παραμένει επίκαιρο ακόμη και σήμερα, διότι διαδοχικές κυβερνήσεις, παρά τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έκαναν, οι οποίες σε περισσότερες περιπτώσεις ήταν ατελείς, οδήγησαν, αν θέλετε, στην εθνική χρεοκοπία και στα μνημόνια τα οποία δυστυχώς έχουν καλουπώσει τη χώρα για πολλά χρόνια. Μάλιστα, πάμε τώρα. Κυρία Μαραγκάκη, πάντως Καταλήνα, αναγνέφηκα τα φατικά μόλις άκουσε για την αλλαγή και θέλω να ρωτήσω τελικά ποιος δικαιούται να επικαλείται αυτό το σύνθημα και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πραγματικά και εγώ παρακολουθώντας και την πορεία του κυρίου Τσίπρα και τη σχέση με τον Παπανδρέου, το ασύμβολο κτλ. Ειδικά αυτή την περίοδο, επειδή ακριβώς οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, το ότι χρησιμοποιείται το σύνθημα αλλαγή, από όποιον και αν χρησιμοποιείται, δείχνει καταρχήν την αναγκαιότητα για αλλαγές. Γιατί δεν νιώθει ο πολίτης και ο επιχειρηματίας και όλοι ότι δεν πάει άλλο. Το ότι όμως η αλλαγή είναι συνδεδεμένη ξεκάθαρα με το Πασό και τον Ανδρέα Παπανδρέου και ξαναφέρνει και τον Ανδρέα Παπανδρέου στο προσκήνιο, δείχνει και κάτι. Το πώς ήρθαν αλλαγές πραγματικά, μεταρρυθμίσεις, σοβαρές, πολύ μεγάλες και άλλαξαν αυτή τη χώρα. Και αυτά, γι' αυτό δεν γίνονται τυχαία οι αναφορές, δεν είναι μόνο επικοινωνιακές. Έχει έρθει με πολύ μεγάλη ένταση στο προσκήνιο όλο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ το παρακολουθεί, οπωσδήποτε προασπίζουμε όλο αυτό που έχει προέλθει από το ΠΑΣΟΚ. Μιλούσαμε πριν για το ΕΣΥ, το οποίο έχει σφραγίδα ΠΑΣΟΚ. Το ότι σήμερα δηλαδή συζητιέται ξανά το ΠΑΣΟΚ και η σχέση με το ΕΣΥ είναι γιατί βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και μετά από μια πολύ επιτυχημένη, όπως λέει ο κ. Μεταγιωτάκης, κυβέρνηση διαχείριση της πανδημίας και υποστήριξη των νοσοκομείων, δεν θα περιμέναμε να έχουμε αυτή την κατάσταση μετά την πανδημία. Θα περιμέναμε να είναι σε καλύτερο επίπεδο και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, γιατί στήθηκαν κιόσκια για τα εμβόλια. Στήθηκαν κατασκευές επίγοντος. Ωστόσο, μετά από το κρίσιμο στάδιο, οι κατασκευές αυτές παραμένουν και είναι ιατρία, είναι παιδιατρία. Οπότε, λοιπόν, για να μην ξεφύγουμε από το θέμα, θέλω πριν πάμε σε διάλειμμα, κύριε Ξενάκη, και με αιχμή αυτή την αντιπαράθεση που εξελίσσεται με αφορμή το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου, να σας ρωτήσω αν αυτό είναι και δείγμα πολιτικής ένδυας τόσα χρόνια μετά το θάνατό του. Να σας πω, εμέσως το απάντησα και νωρίτερα ότι οι ατελείς μεταρρυθμίσεις δεν οδήγησαν σε αυτό το οποίο ήταν το πρόταγμα του Ανδρέα Παπανδρέου για αλλαγή συνολικά στο κράτος, διότι ο σφιχτός εναγκαλισμός του κράτους με τους κομματικούς μηχανισμούς έχει οδηγήσει έτσι σε αυτό το καθόλου αποτελεσματικό κράτος. Και αυτό το αίτημα συνολικής αλλαγής και εξόδου, αν θέλετε, από την αναξιοκρατία, τη φαυλοκρατία και όλες τις παθογένειες τις οποίες είναι γνωστές σε όλους για το ελληνικό κράτος, δυστυχώς δεν τα έχουν καταφέρει. Και γι' αυτό και παραμένει επίκαιρο. Μάλιστα. Πάντως δεν είναι κληρονομιά ενός πολιτικού χώρου μόνο, παρότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο ιδρυτής αυτού του χώρου. Η λέξη αλλαγή είναι μια λέξη την οποία τη βρίσκουμε με διαφορετικό connotation, ας πούμε, σε διάφορους πολιτικούς χώρους. Αλλά είναι εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σύντομη διακοπή σε αυτό το σημείο, γιατί με πιέζουν και εμένα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε κλίμα αμιγώς προεκλογικό. Να υπενθυμίσω ότι απόψε στο στούντιο της Crete TV φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Ματαλιωτάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Κορνηλία Μακρύ, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Ελένη Μαραγκάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και τον κύριο Βαγγέλη Σοφίου, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με το ΚΚΕ. Κοντά μας βρίσκεται και ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και είχαμε αφήσει τη συζήτηση, κύριε Ξενάκη, στη μέση. Οπότε θα σας πάω κατευθείαν στο θέμα. Το επόμενο ερώτημά μου αφορούσε το ΠΑΣΟΚ και την επικοινωνιακή στρατηγική που επιλέγει. Είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική ίσων αποστάσεων και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί προφανώς μετεπιτάσεως να πλασαριστεί ως την τρίτη πιο αξιόπιστη και σοβαρή εναλλακτική. Το ερώτημα είναι, θα του βγει?
Ναι, νομίζω ότι είναι το ΠΑΣΟΚ είναι μία από τις, ένα από τα κόμματα εξουσίας, ένα από τα κόμματα τα οποία θα παίξουν κάποιο ρόλο στο σχηματισμό της κυβέρνησης, τουλάχιστον με βάση τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε μέχρι σήμερα, των δημοσκοπήσεων δηλαδή που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Είναι προφανές ότι ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να προστατεύσει το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δέχεται και έχει δεχθεί πλήγματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, για να χρησιμοποιήσω πολιτικούς όρους. Και προφανώς θα πρέπει να δει και την επόμενη μέρα πώς το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τον ένα ή τον άλλο πόλο, όπως υπάρχουν πολλά και διαφορετικά σενάρια, αλλά τα δύο βασικά σενάρια συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία, πώς αυτό θα διατηρήσει τη συνοχή του ΠΑΣΟΚ, το οποίο γνωρίζουμε ότι δέχεται έτσι πιέσεις και στο εσωτερικό του για διαφορετικές επιλογές. Πάντως αυτή η στάση, κύριε Ξενάκη, έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το παρελθόν. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε ως αντιδεξιό κόμμα. Από το 2012 και τη σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία άρχισε να παίρνει την κατωβόλτα. Ναι, νομίζω ήταν καθοριστική και στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, και νομίζω ότι αυτό είναι στο μυαλό του Νίκου του Ανδρουλάκη, το ότι το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία θα δημιουργήσει ξανά την αίσθηση ότι αποτελεί δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Όμως και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της ιδεολογικής συγγένειας και αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα, της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ να επικυριαρχήσει στον κεντρό χώρο, είναι επίσης ένας μεγάλος κίνδυνος. Θα πρέπει να κάνει ασκήσεις ισορροπίας και ακροβασίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο επόμενο διάστημα. Τώρα, θέλω λίγο να σας πω στο ΚΚΕ και να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι έχει ωφεληθεί μετά τις τόσες επαναλαμβανόμενες κρίσεις που έχουμε περάσει, ενώ σε επίπεδο ποσοστών. Διότι βλέπουμε παγιωμένα ποσοστά, παγιωμένους αριθμούς με μια πτωτική τάση. Είναι ένα φαινόμενο εκλογικό το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος. Παραμένει σχεδόν σταθερό, θα σας έλεγα, διαχρονικά. Και νομίζω ότι έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό, κυρίως έτσι, μετά το 1989, με το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει μια πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας, μια πιστική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει καταφέρει και να συγκεντρώσει, να το πούμε έτσι, τους δυσαρεστημένους του πολιτικού συστήματος. Έχουν βρεθεί άλλες δυνάμεις, έχουν δημιουργηθεί άλλοι χώροι στα δεξιά και στα αριστερά, που εκφράζουν, θέλετε, αυτό που λέμε αντισυστημική ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρίας. Και δεν μπορεί να εξελιχθεί σε χώρο υποδοχής της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, κάτι διαφορετικό, γιατί δεν είναι μόνο τα κόμματα, είναι και οι πολίτες και το τι ψηφίζουν. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει και με το DNA μας. Αν υπάρχει δηλαδή αποκωδικοποίηση προς το γεγονός ότι ο Έλληνας διαρκώς ανανεώνει την εμπιστοσύνη του στα ίδια πρόσωπα. Δηλαδή, έχουμε εκλέξει από τρεις οικογένειες 8 πρωθυπουργούς. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα με διορθώσετε. 7 μετρό, αλλά 3 Παπανδρέου, 2 Καραμαλίδες και 2 Μητσοτάκηδες. Αυτά μου έρχονται έτσι πρόχειρα. Αλλά πάντως θέλω να σας πω, γιατί είναι ένα από τα πράγματα που με έχουν σημαδέψει και ως καθηγητή πολιτικής επιστήμης, ότι είναι το αστείο συνήθως των ξένων συναδέλφων μου, ότι ποιος είναι τώρα, είναι ένας από αυτά τα τρία ονόματα. Δυστυχώς είναι έτσι δομημένο το πολιτικό σύστημα της χώρας, νομίζω από την αρχή της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά πολύ περισσότερο στη μεταπολίτευση, που έχει οδηγήσει σε αυτήν την οικογενειοκρατία, να το πω έτσι, και σε φαινόμενα νεποτισμού τα οποία μας κατατρέχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε είναι ένα ζητούμενο το οποίο σχετίζεται και με την πολιτική μας κουλτούρα και σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει και με τη σχιζοειδή, αν θέλετε, κατάσταση του ελληνικού κράτους μεταξύ ενός νεωτερικού κέλυφος και μιας παλαιοκομματικής παρακαταθήκης, η οποία διατρέχει οριζόντια το δημόσιο βίο και η οποία θα χρειαστούν πολλές εκπομπές, αν θέλετε, να την αναλύσουμε σε βάθος. Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Ηθικό πλεονέκτημα στην πολιτική ζωή υπάρχει, κύριε Ξενάκη, γιατί πολλοί τα επικαλούνται στο δημόσιο διάλογο? Κοιτάξτε, σαφώς υπάρχει. Σαφώς υπάρχει και θα έπρεπε, νομίζω, να συνοδεύεται ταυτόχρονα από την ουσία της πολιτικής, δηλαδή και από τις θέσεις. Δεν μπορεί να είναι μόνο η ηθική, η οποία
πρέπει να συνοδεύει τους πολιτικούς και τις γυναίκες προφανώς πολιτικούς της χώρας, αλλά να στραφούμε και στην ουσία, γιατί εκεί κυρίως χάνουμε. Ναι, προφανώς και στην ηθική και στα ηθικά κριτήρια γύρω από τη ζωή των ανθρώπων που μας κυβερνούν, αλλά ταυτόχρονα και στην ουσία. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για ακόμα μία φορά και βρεθήκατε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε τη χαρά, ελπίζω προσεχώς, να τα ξαναπούμε μέχρι και την 21η Μαΐου. Είμαι σίγουρος. Καλή συνέχεια λοιπόν, σε όλους να είστε και καλή καλά. Επιτυχία. Λοιπόν, κύριε Σοφίου, να ξεκινήσουμε, Μπάμπη, λίγο αντίστροφα με βάση τα όσα είπε ο κύριος Ξενάκης. Μια τελευταία τοποθέτηση, ένα σχόλιο για να περάσουμε και στην πρώτη μας θεματική, κύριε Σοφίου, αναφορικά με το γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν καρπώνεται, τουλάχιστον σε επίπεδο ποσοστών, αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια που καταγράφεται και παρουσιάζει παγιωμένα ποσοστά. Η αλήθεια είναι ότι το ΚΚΕ έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι μια δύναμη σταθερότητας, όχι μόνο από την πλευρά των ποσοστών, όσο από την πλευρά της συνέπειας και της αξιοπιστίας όσον αφορά την πολιτική του πρόταση και όσον αφορά το ποιους υπερασπίζεται, ποιους πρεσβεύει. Κάποιος ξέρει πολύ καλά ότι ψηφίζοντας ΚΚΕ αυτό μένει στο ΚΚΕ, δεν πάει κάπου αλλού, δεν μεταλλάσσεται, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνουμε σε ΚΚΕ ότι η πρόταση διακυβέρνησης, όπως ανέφερε και ο κ. Ξενάκης, που θεωρεί ότι δεν έχει αγγίξει τον κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πρόταση εξουσίας, λέμε εμείς, η οποία είναι πιο δύσπεπτη. Με ποια έννοια? Ότι δεν είμαστε αυτοί που θα εμφανιστούμε ως ισοτήρες του λαού, αλλά θεωρούμε ότι ο ίδιος ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Επομένως, το ΚΚΕ θα είναι μέσα σε μια διακυβέρνηση με τους όρους που θα θέσει ο λαός. Όσο η διακυβέρνηση γυρίζει γύρω από ζητήματα που είναι προαποφασισμένα και σε κατευθύνσεις που ξέρουμε ότι αργά ή γρήγορα οδηγούν σε μέτρα απέναντι στον ίδιο το λαό, το ΚΚΕ θα είναι στην αντιπολίτευση, τουλάχιστον όσον αφορά αυτές τις εκλογές. Ξέρουμε όμως ότι και είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κόσμος θα εμπιστευτεί το ΚΚΕ και θα του δώσει ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά ώστε να καταθέσει τις ψήφους του πίσω στους αγώνες. Και επίσης, επειδή για μας κριτήριο δεν είναι μόνο το τι εκφράζεται μία μέρα των εκλογών, μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η πανσπουδαστική, για παράδειγμα, και σήμερα φαίνεται, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, για δεύτερη χρονιά θα είναι συντριπτικά πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές, ένα πολύ δυναμικό κομμάτι νεολαίας. Οι θέσεις του ΚΚΕ, παρόλο που μπορεί πάρα πολλοί κόσμοι να μην το στήριξε και να μην το ψήφισε και τον καλούμε να το κάνει, όλο το προηγούμενο διάστημα σε μια σειρά μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν, είτε στην υγεία, είτε με αφορμή το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, είτε σε αγώνες για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, υιοθέτησε αυτά που έλεγε το ΚΚΕ και τον καλούμε όλο αυτόν τον κόσμο να εκφράσει αυτή τη συμφωνία του και τη συμπόρευση που μπορεί να έχει το προηγούμενο διάστημα και σε ψήφο. Κυρία Μαραγκάκη, είστε σε αποστάσεις από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ακριβώς τελικά στη μέση το σημερινό με αυτή τη μορφή δικοματισμού, αν θέλετε. Είναι όντως έτσι? Ναι, οπωσδήποτε το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη συγκεκριμένη δική του θέση. Θεωρώ ότι οι πολιτικές, όπως είπα πριν, που διαπνέονται από το σοσιαλισμό, τη σοσιαλδημοκρατία, είναι αυτές που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Οι στόχοι μας, το διακύβευμα για την επόμενη μέρα που θέλει τη χώρα να έχει αυτό που λείπει και γι' αυτό ζητάμε και λέμε νέα αλλαγή, να αποκτήσει ο πολίτης ξανά μία σχέση εμπιστοσύνης με την εξουσία που θα τον κάνει πρωταγωνιστή που θα τον κάνει τον ίδιο τον πολίτη πρωταγωνιστή στις εξελίξεις. Και επειδή ακριβώς μιλάει και ο κύριος Ξενάκης για την πολιτική κουλτούρα στην Ελλάδα, προσωπικά θεωρώ ότι ο ίδιος ο ψηφοφόρος με την δική του προσωπική κουλτούρα σε σχέση με την πολιτική ζωή του τόπου μπορεί να κάνει την διαφορά, μπορεί να αλλάξει πράγματα, και εκεί που λέμε ότι κάποια πράγματα είναι κατεστημένα στην Ελλάδα, αλλά δεν τα θέλουμε, εκφράζουμε την ίδια στιγμή ότι δεν τα θέλουμε, ο ίδιος ο ψηφοφόρος να τα αλλάξει. Αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις εκλογές που είναι κρίσιμες, του δίνεται η ευκαιρία να δείξει την διαφορετική του κουλτούρα. Να ψηφίσει με διαφορετικό τρόπο. Να αξιολογήσει τις θέσεις, το τι θα γίνει την επόμενη μέρα με τις θέσεις του κάθε κόμματος και σαφώς και τους υποψήφιους, γιατί αυτούς θα στείλει στην Βουλή ανταυτού.
Όχι λοιπόν, στις αποστάσεις έχει τη θέση του και μένει στην θέση του στο κέντρο, υπερασπιζόμενος φυσικά, όπως είπε ο κύριος Ξενάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρός μας, όλο αυτό που πρέπει να προστατευτεί, γιατί από εκεί, όπως και ο ίδιος είπε, προσπαθούν να πάρουν ζωτικό αριθμό ψηφοφόρων τα άλλα κόμματα, ο ψηφοφόρος μπορεί να διακρίνει τις διαφορές που διακρίνουμε κι εμείς. Μάλιστα, κυρία Μακρύ. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη του κάθε κόμματος να περιχαρακώσει τους ψηφοφόρους του προεκλογικά για να μην έχει διαρροές προς τα άλλα κόμματα. Αλλά πιστέψτε με, οι εκλογές δημιουργούν μια άλλη δυναμική και η μέρα, η επόμενη των εκλογών, πραγματικά θα είναι μια διαφορετική μέρα. Και εκεί ο καθένας θα έρθει να αναλάβει τις ευθύνες του. Όταν μιλάμε για πολιτική αλλαγή, δεν ήθελα να διακόψω προηγουμένως. Προφανώς δεν είναι ιδιοκτησία κανενός κόμματος. Αυτό σημαίνει όταν θες να μεταβείς από το ένα σύστημα στο άλλο, θα έχεις αλλαγή. Mm-hmm. Άρα το κόμμα που διεκδικεί μια άλλη πραγματικότητα, προφανώς θέλει πολιτική αλλαγή. Και εκεί θα βρεθεί το κάθε κόμμα μπροστά στις ευθύνες του. Αν θα έρθει μπροστά σε προγραμματικές συγκλήσεις πάντα, έτσι, και όχι σε πρόσωπα, αν θα προσπαθήσει να βελτιώσει την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο από τα κόμματα, αυτό είναι το ζητούμενο και από τους πολιτικούς. Είμαστε εδώ, η πολιτική είναι εδώ, για να μπορέσουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Και εκεί το κάθε κόμμα θα έρθει μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα να αποφασίσει αν θα το κάνει αυτό ή για μικροκομματικούς λόγους θα αποφασίσει κάτι άλλο. Πάντως, κυρία Μακρύ, βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα να επαναλαμβάνει συνεχώς ανοιχτό κάλεσμα προς τρεις κατευθύνσεις, προς τρία άλλα κόμματα ουσιαστικά. Γιατί για εμάς θεωρείτε ότι βρίσκει κλειστές τις πόρτες? Όχι, όχι. Τουλάχιστον από το ΜΕΡΑ25 και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό θα σας απαντήσω, το ΜΕΡΑ25 και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί έχω πει ότι τα κόμματα που ψηφίσαν την απλή αναλογική έχουν ευθύνη απέναντι σε αυτό το σύστημα, το οποίο είναι ένα σύστημα που παραδοσιακά ευνοεί τις κυβερνήσεις συμμαχίας και συνεργασιών. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι πραγματικά μόνο για μας η πρωτοπορία του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, σε μια προοδευτική κυβέρνηση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πρώτο κόμμα, είναι η προϋπόθεση για να έχουμε την πολιτική αλλαγή που θέλουμε στη χώρα μας. Κύριε Ματαλιωτάκη, όσο περνούν οι μέρες, βλέπουμε το Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι υπάρχει ουσιαστικά μεγαλύτερη πλέον απόσταση από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στρατηγική, την οποία ανέφερε και η Κατερίνα πριν, ότι είναι μια τακτική που ποντάρει στο χαρτί της αυτοδυναμίας και σε μια λογική συσπήρωσης. Λογικό, θα πω εγώ. Είναι έτσι μεγαλώνει η απόσταση από το ΠΑΣΟΚ όσο πλησιάζουμε στην κάλπη? Αλλά δεν νομίζω βέβαια ότι κανείς ανοίγει τα χαρτιά του προεκλογικά. Θα τα δούμε μετεκλογικά. Πριν σας απαντήσω όμως, να έχω συγκεντρώσει και τις παρατηρήσεις που πρέπει να κάνω από τους αγαπητούς συνομιλητές και φίλους. Να αναφερθώ πρώτα σε μία φράση του κυρίου Ξενάκη, όπου είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης στερείται επικοινωνιακών δεξιοτήτων έναντι του κυρίου Τσίπρα. Και θα σας έλεγα ότι εφόσον βλέπει ο Πρωθυπουργός και εμείς οι υπόλοιποι την διαφορά να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και η ψαλίδα να έχει ανοίξει για τα καλά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι σε κάποιον Πρωθυπουργό ευχάριστο να πάει σε ένα debate και να βλέπει ότι έχει απέναντί του μια αντιπολίτευση που δεν έδειξε καμία διάθεση για αυτοκριτική για την ήττα του 2019, που δεν ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση για τον ελληνικό λαό τίποτα τόσα χρόνια, αλλά θυμήθηκε τα προβλήματα του κόσμου το τελευταίο τρίμηνο, προφανώς για προεκλογικούς λόγους. Και δεν είναι εύκολο εσύ να ψηφίζεις νομοσχέδια και να προσπαθείς το κάθε πρόβλημα και το κάθε ζήτημα που απασχολεί τον Έλληνα πολίτη να το αντιμετωπίσει έστω και με ένα μεγάλο ή μέτριο ποσοστό επιτυχίας, και η αντιπολίτευση να θεωρεί ότι έχει μαγικούς τρόπους που μπορεί να λύσει τα πάντα και να μετατρέψει στην Ελλάδα της Μεσογείου και να είναι ο κάστρο της Μεσογείου, όπου ναι, με ένα μαγικό τρόπο θα κρατικοποιήσει, θα ισοπεδώσει και τις τράπεζες και τα συστήματα και τα διεθνή ταμεία και να επανέλθει στις λογικές που είχαμε το 2015, όπου τελικά είχαμε ένα τρίτο μνημόνιο τριπλάσιας σημασίας και βαρύτητας και επιδείνωσης της κατάστασης από τα υπόλοιπα δύο. Έτσι. Άρα λοιπόν, για έναν πρωθυπουργό ο οποίος προηγείται, γιατί να είναι διατεθειμένος να καθίσει στο τραπέζι με κάποιον ο οποίος δεν έχει τίποτα να χάσει και θα παίξει το τελευταίο του χαρτί? Όσον αφορά την ερώτησή σας, κύριε Σαββίδη, θα έλεγα ότι και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης είναι καταρχάς ήπιος, πολύ μετρημένος. Λέει ότι οι αποστάσεις από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου του Ανδρουλάκη
είναι μεγάλες και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι ένα κόμμα του 8-9%, το οποίο ήταν 17 πριν ένα χρόνο, επειδή είχαμε μια πολύ σημαντική δραστηριότητα από εσωτερικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να κρατήσουν το ποσοστό. Και αν θέλετε, επειδή είμαι και επιστήμονας όπως και ο κύριος Ξενάκης και ασχολούμαι και με το μάρκετινγκ το πολιτικό, θα σας έλεγα ότι αν το ΠΑΣΟΚ είχε νέες διαδικασίες αυτές τις ημέρες ανάδειξης κάποιων οργάνων ή οτιδήποτε, θα είχε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από το 8-9%. Και λάθος του ΠΑΣΟΚ που δεν ακολούθησε μια πολιτική, αφού ξέρει ότι αυτή η στρατηγική θα του έφερνε μεγαλύτερη συσπήρωση και περισσότερα ποσοστά. Αυτό όμως βάζω μια τελεία εδώ, διότι μάλιστα, δεν είναι και σωστό να μιλάμε για τα άλλα κόμματα. Πιστεύουμε όμως ότι ένα κόμμα του 8-9% δεν είναι αυτό που θα μπορέσει να επιλέξει τον Πρωθυπουργό, το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, και πιστεύουμε στη δημοκρατία όπου ο Πρωθυπουργός εκλέγεται από το λαό. Ο λαός θα υποδείξει ποιον θέλει για Πρωθυπουργό από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση και σε αυτό είναι καταρχάς η μεγάλη διαφωνία. Ουσιαστικά όμως, αν ρωτήσετε τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, οι περισσότεροι από αυτοί δηλώνουν ή εκδηλώνουν, αν θέλετε, την επιθυμία να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, διότι βλέπουν ότι δεν τους χωρίζουν και πολλά πράγματα και βλέπουν ότι και στο παρελθόν κατάφεραν να πετύχουν αρκετά θέματα τα οποία περιέχονται μέσα στην ιδεολογία και μέσα στην πολιτική του κόμματός τους. Ωραία, λοιπόν, και με αυτό θα περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε για να ανοίξουμε το φάκελο τουρισμό και υγεία. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και στη συζήτηση. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το φάκελο υγεία. Μπάμπη, να ξεκινήσουμε αυτό το γύρο με τον κύριο Ματαλιωτάκη. Άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία διαχειρίστηκε μια τεράστια κρίση, την πανδημία, την οποία παρουσίασε κύριε Ματαλιωτάκη και ως ευκαιρία για να γίνουν αλλαγές στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτές οι αλλαγές ήρθαν? Αυτές οι αλλαγές ήρθαν, κυρία Σαλαφάτα, διότι δεκάδες κρεβάτια εντατικής θεραπείας δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα σε χρόνο ντετέ, τα οποία ήταν μια ανάγκη, αν θέλετε, της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα ή δεν είχαν προσανατολιστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ, επειδή διετέλεσα διοικητής σε νοσοκομείο, πολλές φορές αντιμετωπίσαμε ένα δυστύχημα ή ένα ατύχημα τροχαίο, το οποίο ψάχναμε κρεβάτι στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο κλπ. Σε εντατικές δηλαδή άλλων νοσοκομείων, άλλων νομών. Έτσι. Το πρόβλημα λοιπόν της εντατικής θεραπείας υπήρχε στη χώρα μας, κληρονομήθηκε και από τη Νέα Δημοκρατία την περίοδο 2019 έως σήμερα και είδαμε ότι αντιμετωπίστηκε τάχιστα. Επιπλέον είδαμε να προσλαμβάνονται χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτές, έστω και με τη μορφή του επικουρικού προσωπικού, και να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και δεν είχαμε κανέναν νοσούντα της πανδημίας, του COVID-19, να είναι εκτός νοσοκομείου. Κανείς δεν πέθανε επειδή δεν είχαμε γιατρό να το νοσηλεύσει, κανείς δεν πέθανε επειδή δεν είχαμε ένα κέντρο να το συμβουλεύσει κατάλληλα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και τους εμβολιασμούς και όλο αυτό το σύστημα νοσηλείας αυτών των ανθρώπων, που ήταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά, το αντιμετωπίσαμε έχοντας κληρονομήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση ένα σύστημα. Δεν σταθήκαμε όμως ότι παραλάβαμε καμένη γη και με ένα νόμο θα φτιάχναμε την υγεία και με ένα άρθρο θα λύναμε τα προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε. Σταθήκαμε πάνω στα προβλήματα και να σας θυμίσω τα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, όπου συνοστίστηκαν εκεί και είχαμε νεκρούς. Πού? Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Και τους δεκάδες νεκρούς της σωρούς των φερέτρων στην Βόρεια Ιταλία. Χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο ισχυρές, πολύ πιο έτοιμες από την Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Από εκεί και έπειτα όμως, για τη Νέα Δημοκρατία, το στίχημα της υγείας παραμένει μεγάλο, γιατί για μας η υγεία είναι ένα αγαθό για την κοινωνία μας, για τη χώρα μας, για τους Έλληνες, και θα πρέπει να εξυγχρονιστεί και να φτάσει στα επίπεδα τα επιθυμητά, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά της Ελλάδος, που ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε πολύ απαιτητικοί σε θέματα υγείας, παιδείας και τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι στη δεύτερη τετραετία θα διορθώσουμε τις αδυναμίες που έχουμε εντοπίσει στο σύστημα υγείας και θα έχουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας, όπου δεν θα έχουμε ουρές στα χειρουργεία, όπου δεν θα έχουμε τις παρενέργειες της πανδημίας,
θα βελτιώσουμε όλα αυτά και κυρίως θα δώσουμε κίνητρο στους υγειονομικούς, εκτιμώντας τη στάση τους, τη θέλησή τους όσον αφορά την περίοδο της πανδημίας. Αισθάνομαι, βέβαια, δεν θα σας το κρύψω, ότι μας παρουσιάζεται μια ιδανική κατάσταση. Εμείς αυτά που καταγράφουμε και μέσα από το ρεπορτάζ, αλλά και αυτά που βιώνουμε ως πολίτες, είναι τελείως αντίθετα ή τουλάχιστον πολύ τώρα, πιο δύσκολα. Που δεν το βλέπουμε 4-5 χρόνια. Ράντζα, ας πούμε, εξακολουθούμε ράντζα και βλέπουμε μέχρι και σήμερα στα νοσοκομεία. Νομίζω αυτό δεν τιμά κανένα κόμμα και καμία διακυβέρνηση του τόπου διαχρονικά. Ράντζα, υπήρχαν, υπάρχουν και πιθανόν να υπάρχουν από τη στιγμή, έτσι, που η ιατρική και οι απαιτήσεις του κόσμου αυξάνονται ραγδαία και εξελίσσονται. Ένα παράδειγμα βέβαια σας έφερα, έτσι, μην μείνω. Ναι, σε αυτό. Διότι και η ιατρική και τα αντιδραστήρια και οι θεραπείες και οι εξετάσεις και ο εξοπλισμός εξελίσσεται κάθε μέρα και είμαστε αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι που είμαστε κοντά στην υγεία να ακολουθούμε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς και να μην αφήνουμε κανέναν ασθενή σπίτι του να αντιμετωπίζει το πιο ελαφρύ περιστατικό. Το γεγονός ότι υπάρχουν ράτζα δεν χαροποιεί κανέναν. Αλλά καλύτερα να είσαι στο ράτζο παρά να έχουμε ένα σκληρό σύστημα όπως σε πολλές χώρες της Ευρώπης που λέει ότι εμείς αυτά τα περιστατικά δεν τα αντιμετωπίζουμε. Πώς θα αντέξει όμως μια νευραλγική κλινική, κύριε Ματαλιωτάκη, να λειτουργεί με εντέλεστε και για πόσο? Οι γιατροί φεύγουν και δεν αντικαθίστε. Δεν λειτουργεί καμία κλινική, κυρία Σαλαπάτα, με εντέλεστε. Ούτε καμία κλινική. Εγώ διετέλεσα διοικητής. Διετέλεσα διοικητής, θα σας ακούσω με προσοχή. Διετέλεσα διοικητής, δεν χρησιμοποίησα ποτέ. Δεν αναφερόμαστε σε αυτή την περίοδο. Δεν μιλάμε για την περίοδο. Δεν μιλάμε για την περίοδο. Και δεν εντόπισα και κανένα συνάδελφό μου διοικητή, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο, να λειτουργεί με το εντέλεστε. Εξάλλου, δεν είναι πια η εποχή του εντέλεστε. Υπάρχουν όργανα συνδικαλιστικά του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού μέσα στα νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά. Εάν υπάρχει μια εξαίρεση στον κανόνα, αυτό δεν σημαίνει ότι λειτουργεί μια ολόκληρη κυβέρνηση με τη μέθοδο του εντέλεστε. Έτσι. Και δεν νομίζω ότι αντιμετωπίστηκε η κρίση με το εντέλεστε. Να μας πει η κυρία Μακρύ που τα βιώνει και τις οργανωμένες προσπάθειες της κυβέρνησης. 37.000 νεκροί στην πανδημία και με το συν ότι στην Ελλάδα άρχισε να έρθει εδώ το ενδημικό κύμα. Η χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά. Και πάμε τώρα σε αυτά που είπε ο κύριος Ματαλιωτάκης. Πείτε μου όμως ποιος πέθανε. Δεν θα με διακόψετε ξανά, κύριε Ματαλιωτάκη. Σας διακόψω 100 φορές. Ποιος πέθανε εκτός νοσοκομείου. Μα ποιος πέθανε, πείτε μου. Έναν άνθρωπο που πέθανε σπίτι του βοήθεια. Θέλω όμως εδώ λίγη βοήθεια. Ο πέθανε εσείς. Είναι έλλειψη πολιτικού πολιτισμού. Αλλά διάλογος μπορεί να γίνεται. Διάλογος μπορεί να γίνεται. Μπορείτε να απαντήσετε για τη ΜΕΘ που έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι ποιος σας είπε ότι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν περισσότερο οι ασθενείς. Θυμάστε. Θυμάστε τον κύριο Τσιόδρα που βγήκε και τον διέψευσε. Θυμάστε να τα αφήσουμε όλα ελεύθερα. Μα συγγνώμη να τώρα. Να κολλήσουμε όλοι κορονοϊό γιατί είστε τις άλλες μεθόδους. Κύριε Ματαλιωτάκη, θα ήθελα να ακούσετε την τοποθέτηση της κυρίας Μακρύ και στο δεύτερο γύρο θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε. Όχι, κύριε Ματαλιωτάκη, σας ακούσαμε εδώ να μας περιγράφετε μια Ελβετία. Νομίζουμε ότι δεν ζούμε σε αυτή τη χώρα όλοι στην ίδια χώρα. Μάλλον ζείτε εσείς σε κάποια άλλη χώρα. Δεν σας διακόψαμε. Σας σεβαστήκαμε. Θα με ακούσετε. Ελάτε, κυρία Μακρύ, κυρία Μακρύ, κύριε Ματαλιωτάκη, σας παρακαλώ. Αυτά που λέει. Λοιπόν, το μάθημα για την κυβέρνηση, θα θυμίσω τη μελέτη αυτή που λέγαμε, ποιος πέθανε εκτός ΜΕΘ, θυμάστε, ο Πρωθυπουργός έλεγε όλοι πεθαίνουν. Ο ίδιος ο κύριος Τσιόδρας βγήκε και είπε ότι σαφώς εκτός ΜΕΘ, έτσι, η μεγάλη μελέτη που ο ίδιος έκανε ήταν τα ποσοστά πολύ δραματικά. Λοιπόν, οι προσλήψεις σε χιλιάδες, γίνανε τόσες πολλές προσλήψεις που λέει εδώ ο κύριος Ματαλιωτάκης, που φτάσαμε σήμερα, ναι, γίνανε τόσες πολλές πραγματικά, που φτάσαμε εκτός από το brain drain, τώρα να έχουμε γίνει γυρολόγοι. Είναι η εποχή του εντέλεστε και προς τιμή του κυρίου Πασπάτη, ο ίδιος διαφοροποιήθηκε πρόσφατα με τα εντέλεστε που γίνονται στο Βενιζέλιο, σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Έχει κλείσει η παθολογική του ρεθύμνου από εντέλεστε. Υπάρχουν συνάδελφοι παθολόγοι που παρετούνται μετά από τα επανειλημμένα εντέλεστε που παίρνουν για να πάνε εφημερεύσουν. Υπάρχουν γιατροί που πηγαίνουν, μισό λεπτό. Υπάρχουν γιατροί που πηγαίνουν από τα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία για να καλύψουν καινές θέσεις και απογυμνώνεται η ενδοχώρα. Όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατροί που παίρνουν εντέλεστε και πάνε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, το οποίο δεν ξέρουν για να εφημερεύσουν 1-2 μέρες για να μην κλείσουν οι κλινικές.
Και υπάρχουν τόσες πολλές προσλήψεις, όπως είπε ο κύριος Ματαλιωτάκης, που είναι για γέλια δηλαδή. Λίγο πριν τις εκλογές, η κυρία Γκάγκα έστειλε εγκύκλιο να κάνουμε εφημερίες στο ΜΕΑ. Πώς μιλάτε, είστε γυναίκα, σας σέβομαι. Αλλά δεν θα μας κοροϊδεύετε κιόλας. Θα λέτε για γέλια και για κλάματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι. Είναι η θέση μου δύσκολη. Είμαι άνδρας, δεν μπορώ να εκφραστώ. Εντάξει, η εγκύκλειος Γκάγκα υπήρξε, κύριε Ματαλιωτάκη. Δεν μπορώ να τα φανταστώ. Σας παρακαλώ τώρα, πώς τοποθετήσετε έτσι. Την αμφισβητείτε. Μα υπήρξε και πώς ήρθε. Επειδή ένας διοικητής ή δύο διοικητές κάνανε εντέλεστε, είναι η πολιτική της κυβέρνησης το εντέλεστε. Ωραία, θέλουμε να μιλάει μόνο ο κύριος Ματαλιωτάκη. Λοιπόν, κύριε Ματαλιωτάκη, είστε πολύ έμπειρος τηλεοπτικά. Αφήστε λίγο χρόνο και στους συνομιλητές σας. Θα απαντήσετε. Τέλος Απριλίου έστειλε εγκύκλειο η κυρία Γκάγκα που κάτω από τη γενικευμένη κατακραυγή πανελλαδικά, είπε για εφημερίες τομέα. Ήταν από το πολύ προσωπικό που είχαμε. Ξέρετε τι σημαίνει εφημερία τομέα. Τομέας είναι ο χειρουργικός, τομέας είναι και ο παθολογικός. Χειρουργός είναι ο οφθαλμίατρος, χειρουργός είναι και ο γυναικολόγος. Πας εσύ στην εφημερία και έχεις ένα οφθαλμολογικό πρόβλημα και σε βλέπει ο γυναικολόγος. Αυτό είναι εφημερία τομέα. Μετά από τη γενικευμένη κατακραυγή, αναγκάστηκε. Μπορούμε εύκολα να η τροπολογία αποσύρθηκε. Αυτό γελάω, νομίζω είναι μια αμφισβήτηση. Γελάω γιατί πραγματικά είναι αγέλια αυτά που λέτε και επιστρέφω τον όρο που μου είπατε. Ωραία. Ναι. Γελάτε, μπορούμε να ψάξετε άμα θέλετε. Οι γυναικολόγοι θα βλέπουν τα οφθαλμολογικά περιστατικά. Αυτά, η κυρία Γκάγκα, να πάτε να τη ρωτήσετε. Να μας πει κιόλας πώς θα το κάνουμε. Εσείς τα ερμηνεύετε. Επίσης, είναι τόσο πολύ πραγματικά το προσωπικό που κλείνει μία κλινική μετά την άλλη στο Βενζέλιο. Και δεν το λέω αυτό κινδυνολογώντας. Έκλεισε το ιατρείο Πήξης που απαξιώσαν την κυρία Σπυριδάκη. Μειώθηκε το ιατροπαιδαγωγικό που απαξιώσαν τη διευθύντρια και βγήκε έξω. Η παιδιατρική τώρα λειτουργεί μέχρι τις 21 του μήνα με εφημερίες, μετά λειτουργεί με εντέλεστε. Σειρά έχει το ακτινολογικό, η πνευμονολογική λειτουργεί οριακά. Είναι από το πάρα πολύ προσωπικό που έχουν προσλάβει στα νοσοκομεία. Γι' αυτό λοιπόν παρατηρείται κύμα εξόδου των γιατρών από το ΕΣΥ. Και όχι μόνο αυτό, προκηρύξεις που βγαίνουν άγονες, γιατί προφανώς αυτό το περιβάλλον είναι επισφαλές και για τον υγειονομικό, αλλά πολύ περισσότερο για τον ασθενή που θέλει να έχει συνθήκες αξιοπρεπείς μέσα στο νοσοκομείο και να μην κινδυνεύει η ζωή του. Είναι λυπηρά αυτά που γίνονται, δεν τα κληρονομήσαν από εμάς, τα δουλέψανε. Και όταν έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και μαστάζει λαγούς με πετραχίλια, αναρωτιέμαι 4 χρόνια που ήτανε και γιατί δεν αξιοποιήθηκε όλο αυτό το πράγμα για να βελτιώσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα, κυρία Μαραγκάκη, το θέμα είναι πώς θα γίνει ελκυστικό το δημόσιο σύστημα υγείας. Και πώς να το συμπληρώσω, θα ανατραπεί και αυτό το κύμα φυγής που περιέγραψε η κυρία Μακρύ των γιατρών προς το εξωτερικό. Ευτυχώς το ΕΣΥ είχε σχεδιαστεί τότε από το μέλλον. Και αυτό αποδείχθηκε στην πορεία και σαν υποδομή και σαν σύστημα και γι' αυτό ήταν και πολύ διαφορετικό και παραμένει ακόμα και με το πώς διαχειρίστηκε την πανδημία η Νέα Υόρκη και άλλες μεγαλοπόλεις, γιατί ακριβώς ήταν ένα σύστημα πολύ φιλικό με βάση το κοινωνικό κράτος για τον πολίτη, για την διαχείριση τέτοιων όπως την πανδημία και άλλων ζητημάτων. Αυτό που είναι σήμερα, γιατί θα συμπληρώσω μονάχα όσα είπε και η κυρία Μακρύ και όσα είπατε και εσείς, γιατί τα βλέπουμε κάθε μέρα στα ρεπορτάζ και επειδή εμείς βγαίνουμε πραγματικά στα νοσοκομεία, έχουμε δικά μας περιστατικά για να το κρίνουμε το σύστημα υγείας. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατά την πανδημία δεν μπορούν να συνεχίσουν για να συντηρούν σε μόνιμη βάση το σύστημα υγείας. Οι χιλιάδες θέσεις του επικουρικού, που ακόμα και σήμερα καλείται επικουρικό να στελεχώσει στα νοσοκομεία, δεν μπορούν να υποκαθιστήσουν τις μόνιμες θέσεις που χρειάζονται τα νοσοκομεία μας. Τα κρεβάτια, αν θεωρούνται εξυγχρονισμός μόνο για τις ΜΕΘ, σαφώς δεν μπορούμε να μιλάμε για ράντζα απ' έξω. Και έξω από τα νοσοκομεία ακόμα, για να αποσυμφορήσουμε την κατάστασή τους, μιλάμε για πρωτοβάθμια υγεία. Δεν είδαμε καμία εξέλιξη. Και γι' αυτό μίλησα πριν και για τις κατασκευές, τις επίγουσες της πανδημίας, ότι είναι εκεί για να συντηρήσουν σε μόνιμη βάση την πρωτοβάθμια υγεία που στερείται πάρα πολλά. Εγώ προέρχομαι από τη Χερσόνησο, που είναι ένας τουριστικός χώρος, όπου δεν είναι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι σε μια οικιστική ζώνη που δέχεται πιέσεις με νέο μόνιμο πληθυσμό. Να σας θυμίσω από τις Γούβες μέχρι την Χερσόνησο πόσος είναι η αύξηση του πληθυσμού. Χρειάζεται την πρωτοβάθμια υγεία και έχουμε ένα ιατρείο, μία παιδίατρο,
η οποία δεν έχει καν παράθυρο στο ιατρείο της, δεν έχει καν εξαιρισμό. Τα παιδιά είναι μαζί με τους ασθενείς COVID. Οι κοινωνικοί λειτουργοί κάνουν τις μελέτες που χρειάζεται και τις δέχονται επισκέπτες στα box. Αυτό δεν είναι πρωτοβάθμια υγεία που αξίζει σε κανέναν πολίτη. Και τη στιγμή που ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός και είπε: θα κλείσω και αυτά τα νοσοκομεία στο Λασίθι, σε περιοχές που είναι τόσο απομακρυσμένες από άλλα νοσοκομεία. Και είδαμε στο Αγίου Νικολάου το νοσοκομείο να πηγαίνει γιατρός από το Βενιζέλιο με εντέλεσθε για να εξετάσει περιστατικά. Είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο νησί και μπορούμε πιθανόν να μιλάμε με πολυτέλεια για να μην λειτουργήσουν κάποια νοσοκομεία και να ενισχυθούν άλλα σε ένα πολύ μεγάλο νησί με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Όμως είδαμε και από την Κέρκυρα πρόσφατα δυστυχώς να χάνεται ένα νέο γνώ γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα μέσα αερομεταφοράς στην υγεία του πολίτη σε ένα νησί που δεν είναι. Είναι ένα νησί που πρέπει να έχει τα αγαθά, όπως όχι μόνο εσείς ονομάζετε την υγεία αγαθό, η δημόσια υγεία είναι αγαθό, γιατί αυτό αξίζει τον πολίτη. Να έχει πρόσβαση στη δημόσια υγεία σαν να είναι πραγματικά αγαθό. Χάθηκε λοιπόν ένα νεογνώ γιατί δεν ήταν διαθέσιμο μέσω αερομεταφοράς. Αυτό δεν μπορεί να το ακούει σήμερα ένας νέος και να θέλει να παραμείνει σε αυτή τη χώρα και να νιώθει ότι θα κινδυνεύσει το νεογνώ, το παιδί του, αν μένει στην Κέρκυρα. Βλέπουμε καθημερινά από τα νησιά και έχω από το οικείο μου περιβάλλον άτομο που απασχολείται στην υγεία σε δημόσιο χώρο, σε νησί στην Παραμεθόριο, να μην υπάρχει μέρημνα του κράτους για να παραμείνουν και να στελεχώνουν τα κέντρα υγείας. Μένουν φιλοξενούμενοι σε φίλους, μένουν σε αυτοκίνητα. Είναι μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε σε όλα τα τουριστικά νησιά και που το ίδιο το κράτος βάζει μπροστά την αυτοδιοίκηση να φιλοξενήσει τους γιατρούς και το υπόλοιπο το προσωπικό δίπλα στους γιατρούς δεν μπορεί να μείνει εκεί για να συνδράμει τους γιατρούς για το έργο τους. Λοιπόν, όλο το σύστημα υγείας ευτυχώς είχε σχεδιαστεί τότε από το μέλλον, αλλά πρέπει σήμερα να ενισχυθεί, να παραμείνει δημόσιο αγαθό. Στη Νέα Υόρκη δεν είναι η υγεία δημόσιο αγαθό, ούτε σε άλλες χώρες. Το ότι η Ελλάδα είναι περήφανη τόσα χρόνια και διαφέρει από τις άλλες χώρες για το σύστημα υγείας είναι για πάρα πολλούς λόγους και γιατί είναι προσιτό στον πολίτη. Κύριε Σοφίου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας πονάει και πώς μπορεί να θεραπευθεί? Καταρχάς, είναι πάρα πολύ βολικό για όλα τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν μέχρι τώρα, είτε σε αυτοδύναμες είτε σε κυβερνήσεις συνεργασίας, να περιορίζουν την κριτική τους την περίοδο που οι άλλοι κυβέρνησαν. Μην ξεχνάμε ότι η ιδιωτικοποίηση, στον πάσιμο των ιδιωτών στη δημόσια υγεία, ξεκίνησε από το 2000 επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, δεν αμφισβητήθηκε από καμία επόμενη κυβέρνηση. Ίσα-ίσα ενισχύθηκε ο ρόλος των εταιριών και των ασφαλιστικών και των υγειονομικών μέσα στα νοσοκομεία. Και η λογική, και εμείς εδώ θέτουμε τη γραμμή της αντιπαράθεσής μας, είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπίσει την υγεία σαν εμπόρευμα, τους ασθενείς σαν πελάτες και τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και γενικότερα τους υγειονομικούς σαν αναλώσιμους. Και εκεί λοιπόν νομίζω ότι χρειάζεται να αναδειχθεί ότι δεν μπορεί, δεν νοείται ο τομέας της υγείας να καθορίζεται η πολιτική σε αυτόν από τη λογική του κόστους-οφέλους. Και στο όνομα της δημοσιονομικής σταθερότητας και των αντοχών της οικονομίας να υπάρχει χρόνια υποχρηματοδότηση, να υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κενά σε προσωπικό και να έχει στην ουσία διαλυθεί το σύστημα υγείας, να υπάρχουν ελλειπείς υποδομές, να μην υπάρχει καθόλου ουσιαστική πρόληψη. Από αυτή την πλευρά, ό,τι έχουν κατακτήσει πρώτα απ' όλα οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα στα νοσοκομεία, η υγειονομική, γενικότερα νοσηλευτικό προσωπικό κλπ., έχει να κάνει με τους δικούς τους αγώνες, με τη δική τους δύναμη που την έδειξαν βροντερά στις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και εδώ στην Κρήτη. Είδαμε και στην Ιερά Πέτρα, είδαμε στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο κλπ. Άρα από αυτή τη σκοπιά λέμε ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό αλλά και συνολικά ο λαός χρειάζεται να δείξουν τη δύναμή τους και να διεκδικήσουν δωρεάν υγεία η οποία θα είναι στα πλαίσια ενός αποκλειστικά δημόσιου συστήματος υγείας, αυτό λέει και το ΚΚΕ, και απέναντι στις πολιτικές που υπήρχαν μέχρι στιγμής. Και για να κλείσω με μόνο 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα για να δούμε πραγματικά τη συνέχεια που υπάρχει από τη μία κυβέρνηση στην άλλη. Έτσι, ξεκινάει το μπάσιμο των ιδιωτών στα νοσοκομεία με τον νόμο του Παπαδόπουλου το 2000.
Δεν αμφισβητείται από καμία επόμενη κυβέρνηση. Δεν καταργήθηκαν, για παράδειγμα, τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία από καμία κυβέρνηση, ούτε αριστερή ούτε δεξιά. Δεν καταργήθηκε η δυνατότητα που υπάρχει από το 2012 στις ασφαλιστικές εταιρείες να μπουν και να νοικιάσουν κρεβάτια μέσα στα νοσοκομεία. Δεν αμφισβητήθηκαν η ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των νοσοκομείων, όπως για παράδειγμα της Σαντορίνης, έτσι, το οποίο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα ξεκίνησε αυτό επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, οι όποιες... Καθόλου έτσι δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Πώς δεν είναι, είναι καραμέλα του κουκουέ. Άμα μου δοθεί ο χρόνος, θα μπορούσα να σας πω για τα νοσοκομεία. Είναι καραμέλα του ότι λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια με μια εταιρεία που φτιάχτηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, απαντήστε κυρία Μακρύ, για να μην... Το νοσοκομείο της Σαντορίνης επί 10 χρόνια έγινε με προσφορές των πολιτών, των κατοίκων της Σαντορίνης. Και δεν λειτουργούσε. Είχαν δημιουργηθεί όλες οι προϋποθέσεις. Επί συνθηκών μνημονίου, λοιπόν, είχαμε δύο επιλογές. Ή να συνεχίσει να μην υπάρχει τίποτε σε ένα από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα, ή να γίνει με την συνθήκη που έγινε. Έτσι, με ένα ενδιάμεσο, ας το πούμε, καθεστώς. Αυτό τώρα είναι το μοναδικό που δεν ήταν απόλυτα δημόσιο. Το ΚΚΕ το λέει και το ξαναλέει, όταν επί 10 χρόνια υπήρχε εκεί πραγματικά. Και είναι αυτό που λέμε, ποιο είναι το όφελος για το ΣΥΡΙΖΑ και για την Νέα Δημοκρατία. Θα ήταν καλύτερα, λοιπόν, είναι κόστος υγεία. Να μείνει χωρίς να υπάρχει και να μην υπάρχει τίποτα στους πολίτες. Όχι, να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το κράτος με οποιοδήποτε κόστος. Θυμάστε ότι επί μνημόνιο είχαμε ένα ισοζύγιο το οποίο δεν μπορούσε να γίνει. Ακόμα είμαστε επί μνημόνιο. Το ότι εσείς λέτε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια δεν σημαίνει ότι βγήκαμε κιόλας. Κανείς νόμος δεν έχει καταργηθεί μνημονιακός που πέρασε από τους μερικούς εκατοντάδες που ψηφίστηκαν τελευταία χρόνια. Ωραία, λοιπόν, κύριε Ματαλιωτάκη, ο κύριος Πλεύρης λέει ότι ένα από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση είναι να ανοίξει το ΕΣΥ για τους ιδιώτες. Να μπουν μέσα δηλαδή είτε με μερική είτε με πλήρη απασχόληση. Αυτό θεωρείτε ότι έχει αποδώσει? Δηλαδή, ένας ιδιώτης που έχει το ιατρείο του, γιατί να αφήσει τη δουλειά του και να πάει σε ένα νοσοκομείο δημόσιο, εφόσον δεν υπάρχουν ελκυστικές προϋποθέσεις? Κοιτάξτε, γιατί δεν υπάρχουν ελκυστικές προϋποθέσεις? Επειδή κάποιοι το ισχυρίζονται? Από τη στιγμή που κάποιοι στο δημόσιο νοσοκομείο επιλέγουν να φύγουν από το δημόσιο νοσοκομείο, να πάνε σε μια άλλη χώρα, ή να μην αναλαμβάνουν κάποια περιστατικά, ή να έχουν μια άλλη άποψη, γιατί κάποιος να μην μπορεί να μπει εκεί και να παρέχει τις υπηρεσίες για τους πολίτες? Ωραία, αυτό έχει αποδώσει. Έτσι. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει καν να ισχύει, κυρία Σαλαπάτα. Μάλιστα. Άρα, εγώ τουλάχιστον εδώ στο Ηράκλειο δεν έχω ακούσει κάποιον ο οποίος είναι ιδιώτης γιατρός και έχει αντικαταστήσει κάποιο καθηγητή, ας πούμε, στο Παγνί, και χειρουργεί στο Παγνί και κάνει διάφορες δραστηριότητες χειρουργικές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ή άλλες νοσηλείες. Εάν στο μέλλον υιοθετηθούν αυτές οι πρακτικές, θα τις κρίνουμε στην πράξη. Αυτό που πρέπει όμως να καταλάβουμε είναι ότι γιατί φεύγουν οι γιατροί από τη χώρα μας? Φεύγουν τα τελευταία χρόνια μόνο, ή φεύγουν εδώ και μία 15ετία από τη χώρα μας? Μήπως καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, ή το σύστημα όπως είναι διαμορφωθεί, ή οι απαιτήσεις του συστήματος είναι τόσο πολλές που πρέπει να αλλάξει ριζικά η δομή του συστήματος, να αυξηθούν οι οργανισμοί των νοσοκομείων, να έχουμε πολύ μεγάλες κτηριακές μεταβολές, πολύ μεγάλες δαπάνες όσον αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό? Δεν είναι και μισθή, κύριε Ματαλιωτάκη, συγγνώμη. Βεβαίως και είναι και μισθή. Το κύριο θέμα είναι μισθή, έτσι. Αλλά είναι και ο φόρτος εργασίας. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν νοσοκομεία όπου, επειδή είναι απομακρυσμένα και πολλά τα περιστατικά και λίγοι οι γιατροί, δεν δέχονται να είναι 4 και 5 σε μια κλινική. Θέλουν πολύ περισσότερους για να κάνουν λιγότερες εφημερίες και να μην έχουν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας. Υπάρχει επί πραγματικής βάσης υπάρχουν πολλά θέματα στην υγεία. Δεν αντιμετωπίστηκαν ουσιαστικά από καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, γιατί δεν έχουμε ξεκαθαρίσει κυρίως το ρόλο της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας υγείας στη χώρα. Είναι πολύ μεγάλα τα ζητήματα. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε σήμερα σε 10-20 λεπτά συζήτηση. Από εκεί και έπειτα, επειδή τα έχω αντιμετωπίσει, υπάρχουν θέσεις όπου ο γιατρός έρχεται στο νοσοκομείο και επικαλείται διάφορους τρόπους για να πάει σε ένα άλλο νοσοκομείο που οι συνθήκες εκεί είναι καλύτερες, με περισσότερα περιστατικά, με καλύτερες, αν θέλετε, προοπτικές εξέλιξής του. Άρα, λοιπόν, δεν είναι ότι το σύστημα στη μία πόλη του δίνει περισσότερα και στην άλλη πόλη του δίνει λιγότερα, αλλά ο ίδιος επιζητεί να αναπτυχθεί στον επαγγελματικό του χώρο και στο λειτουργήμά του. Γι' αυτό φεύγουν και στο εξωτερικό. Αν, λοιπόν, εμείς δεν προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και ψάχνουμε γιατρούς μονάχα με φιλότιμο
οι οποίοι θα δουλεύουν με λίγα ή με λίγο περισσότερα από αυτά που πιστεύουμε ότι μπορούν να πάρουν και έχει δυνατότητα το ελληνικό κράτος, κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος. Θα φύγουν όλοι οι γιατροί, θα στεγνώσουν οι κλινικές, οι νοσηλευτές έχουν τα δικά τους προβλήματα τα οποία δεν ακούω να τα αναπτύσσουμε. Αυτοί και αν κάνουν ένα σκληρό επάγγελμα και αυτοί και αν πρέπει να έχουν ως κλάδος μια διαφορετική, μεταχείριση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας λέω, είναι πολλά τα ζητήματα. Αν δεν προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, οι γιατροί μας θα φύγουν. Και είναι πολύ εύκολο να λέμε θα αυξήσουμε το μισθό και να έρχεται η αντιπολίτευση και να λέει τριπλασιάστε τον, πενταπλασιάστε τον. Εξάλλου, τσάμπα είναι τα λόγια, παρά να δούμε ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα μέσα στην υγεία. Πάντως ήταν και μια ευκαιρία, κύριε Ματαλιωτάκη, μέσα στην πανδημία να αναπτυχθεί και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κάτι το οποίο δεν έγινε. Και ο προσωπικός γιατρός που ο κύριος Πλεύρης λέει ότι είναι προϋπόθεση για να λειτουργήσει όλο αυτό, επίσης δεν προχώρησε. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα εκκρεμοί που έχουν μείνει στη μέση και είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά, το στάδιο της πρωτοβάθμιας. Γι' αυτό ζητάμε μια δεύτερη τετραετία. Για να τα βάλουμε όλα αυτά στην πραγματική τους βάση και να έχουν αποτέλεσμα. Έτσι, γι' αυτό. Ωραία. Αλλά το να νομίζουμε ότι μπορεί να λυθούν αυτά τα προβλήματα έτσι απλά παίζοντας ουσιαστικά με τους γιατρούς, που είναι ο βασικότερος πυλώνας του τομέα υγείας, νομίζω ότι θα αποτύχουμε. Κυρία Μαραγκάκη. Ναι, δεν είναι πολύ πατριωτικό και δεν ακούγεται και καθόλου ωραία στους νέους η προοπτική, αν κάποιοι θέλουν να φύγουν από τη χώρα, να πάνε σε άλλη χώρα, να εξελιχθούν. Μα δεν είπαμε αυτό, πώς το ερμηνεύσατε πάλι έτσι. Όχι, αυτό... Μα σταματήστε να ερμηνεύετε τα πάντα όπως είπατε, κύριε Ματαγιωτάκη, ότι κάποιοι φεύγουν για να εξελιχθούν. Όχι, δεν χρειάζεται να μου δώσετε πάση για να. Μα δεν έχετε εμπειρία από τον τομέα και τα ξέρετε όλα ξαφνικά. Επειδή διαβάσατε πέντε φυλάδια. Ναι, άκουσα αυτό που είπατε και το ακούνε νέοι. Ελάτε να τα αντιμετωπίσουμε μαζί, να δείτε. Και είπα ότι δεν είναι ωραίο και πατριωτικό να λέτε ότι μπορούν να φύγουν από τη χώρα γιατί θέλουν να εξελιχθούν. Η χώρα μας θα μπορούσε να ήταν κέντρο εξέλιξης και γιατρών και αρχαιολόγων και πολλών άλλων ειδικοτήτων. Είστε και ειδικά αν συνδυαστεί με τον ιατρή. Είστε τώρα και πιο πατριώτες. Να δούμε τι άλλο παραπάνω θα είστε από τον. Λέω ότι δεν είναι ωραίο να λέμε για την Ελλάδα που έχει ένα σύστημα υγείας ότι φεύγουν οι νέοι γιατροί έξω στο εξωτερικό και να εξελιχθούν. Μπορούν να εξελιχθούν και εδώ. Γιατί αυτό είναι η δουλειά και του κράτους, να εξελίσσεται το δημόσιο σύστημα υγείας για να μπορεί να ανταποκριθεί και στον πολίτη, αλλά και στον επιστήμονα γιατρό. Και στο παραγιατρικό προσωπικό που το ανέφερα, κύριε Ματαγιωτάκη, λοιπόν, νωρίτερα, δίπλα στους γιατρούς. Ναι, κυρία Μακρύ, και θέλω να σας θέσω. Θα πείτε ό,τι θέλετε, θέλω να σας θέσω και ένα ερώτημα. Γιατί μιλήσαμε, ναι, αναπτύχθηκε το θέμα της πρωτοβάθμιας υγείας. Ναι, αναπτύχθηκε την πρωτοβάθμια υγεία και θέλω να σας ρωτήσω και για τις τόμοι. Ναι, που ήταν μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ένα βήμα, αλλά έγινε όπως θα έπρεπε. Θα σας πω. Διότι υπάρχει, έχει εκφραστεί έντονη κριτική. Θα σας πω. Θα αρχίσω καταρχήν από εκεί που αφήσαμε την κουβέντα για το σύστημα υγείας. Τι έγινε με τον νόμο Πλεύρη-Γκάγκα το Δεκέμβριο. Αυτό το πράγμα έχει δύο επιπτώσεις. Το Δεκέμβριο, λοιπόν, με τον καινούριο νόμο που κατατέθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καταργήθηκε ο δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό έχει συνέπειες τόσο στο υγειονομικό προσωπικό όσο και στους ασθενείς. Τι γίνεται τώρα. Λέει λοιπόν στον γιατρό να αρχίσω πρώτα από το υγειονομικό προσωπικό και μετά θα πιάσω αμέσως πολύ σύντομα και τους ασθενείς. Λέει λοιπόν στον υγειονομικό, στον γιατρό, που παίρνει πολύ χαμηλό εισόδημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ότι κοίταξε, θα κάνεις τα δύο πρωινά σου, επίσης, θα κάνεις και δύο. Σας παρακαλώ, κύριε Ματαλιωτάκη, μα είναι φοβερό. Αφήστε να ξεδιπλώσετε. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Θα με αφήσετε να μιλήσω και αμέσως. Το μειώσαμε. Εσείς μειώσατε μισθούς. Μα θα με ακούσετε λιγάκι. Πείτε μου λοιπόν πόσο έπαιρνε. Συγγνώμη, αφήστε να ξεδιπλώσει. Λοιπόν, θα κάνεις τα δύο πρωινά ιατρία, θα κάνεις δύο απογευματινά, αν κάνεις απογευματινά, θα κάνεις τις δύο εφημερίες σου και αν θέλεις να συμπληρώσεις το εισόδημά σου, θα βγεις έξω, τη ραμόλα δηλαδή, να πάρεις κάτι τι να το πληρώσει ο ασθενής στην τσέπη του. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, αντί να έχουμε μια γενναία αύξηση του μισθού του ιατρικού και του νοσηλευτικού και του υπόλοιπου υγειονομικού προσωπικού, προσπαθούμε να μετακυλήσουμε αυτό το οικονομικό βάρος στον ασθενή. Απ' την άλλη μεριά, λοιπόν, ο ασθενής, οι επιπτώσεις που θα έχει στην υγεία του αυτό το πράγμα είναι τραγικές. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πείτε μου, γιατί ένας γιατρός που μπορεί να πάρει τον ασθενή να τον χειρουργήσει έξω, θα τον χειρουργήσει στο νοσοκομείο. Ή που μπορεί να τον πάει έξω.
Όπως καταλαβαίνετε, στη χώρα με το, με το πιο αυξημένο. Ονοματίστε έναν που το έχει κάνει. Δεν είναι τώρα αυτό. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην δυσκολεύετε χρόνο, γιατί θα πρέπει να περάσουμε και σε διάλειμμα. Κύριε Ματαλιωτάκη, βοηθήστε με λιγάκι. Σας παρακαλώ, σας διέκοψε κανείς όλα αυτά που λέγατε και η αλήθεια είναι ότι δεν σας διακόπτει κανείς. Οπότε κάντε ένα διάλειμμα. Υπολείψεις, τίποτα. Αναφέρετε στη λογική του μέτρου, κύριε Ματαλιωτάκη. Δεν κατηγορείτε. Τι να πω, άμα το θεωρείτε αυτό προσβολή. Θα μου στερήσουν το χρόνο, θα σας δώσω 2 λεπτά παραπάνω μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε γενναιόδωρος. Μπορείτε να εκτελέσετε και χρήση συντονιστή, κύριε Ματαλιωτάκη. Μιλάμε λοιπόν για έναν ασθενή, ο οποίος είναι επισφαλές σε αυτό το σύστημα υγείας και το πιο σημαντικό, ότι δεν θα έχουν όλοι οι ασθενείς πρόσβαση σε αυτό το σύστημα. Οι ασθενείς που δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα θα έχουν πολύ χαμηλή ποιότητα υπηρεσίας υγείας. Αυτό είναι το ένα. Όσο αφορά την πρωτοβάθμια, που για μας είναι όραμα, προέρχομαι από την πρωτοβάθμια, είμαι 20 χρόνια μάχημη στην πρωτοβάθμια, εμείς κάναμε το πρώτο βήμα. Θεσπίσαμε τον νόμο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ιδρύσαμε 127 νέες τοπικές μονάδες υγείας, έτσι, και το ξαναλέω, σε χρόνια μνημονίων, και από τότε, με μία προοπτική να γίνουν 380 στο βάθος πενταετίας. Από τότε λοιπόν δεν έχει ανοίξει ούτε μία καινούρια μονάδα υγείας. Δεν έχει αυξηθεί προσωπικό σε κέντρα υγείας μέσα στο νομό και γενικότερα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο δεν έχει αυξηθεί, έχουν αφεμαχτεί κιόλας λόγω συνθηκών COVID. Αυτό λοιπόν θέλω να τονίσω, ότι η πρωτοβάθμια δεν είναι ένα γενικό πράγμα. Η πρωτοβάθμια είναι πυλώνας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μια ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πραγματικά μπορεί να βελτιώσει τόσο τους δείκτες υγείας για τον πληθυσμό, αλλά όσο και τα οικονομικά της υγείας. Και πιστέψτε με, η πρωτοβάθμια δεν κοστίζει όπως κοστίζει η δευτεροβάθμια στα νοσοκομεία. Και αυτό ο κ. Ματαλιωτάκης το ξέρει, που υπηρέτησε αποθέσεις διοίκησης. Είναι πολύ πιο φθηνή. Κάνει πρόληψη, κάνει διαχείριση χρονίων νοσημάτων, προλαμβάνει τις επιπτώσεις, προλαμβάνει τα νοσήματα, αυξάνει πραγματικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων που έχουν. Δυστυχώς στην Ελλάδα... Εάν γίνεται ζωστά. Δεν... Γιατί λοιπόν, μπορεί να σου κάνει και 100 εξετάσεις και να έχει χτυπήσει το πόδι. Και το θεσμό του οικογενειακού γιατρού που θεσπίστηκε, θεσπίστηκε με όρια εκβιασμού. Δηλαδή, αν δεν, παρόλο που δεν υπήρχαν οι γιατροί μέσα στα αστικά κέντρα, λέει, αν δεν έχεις οικογενειακό γιατρό, θα πληρώνεις μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στα φάρμακα κτλ. Δεν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ώστε ο κόσμος να μάθει και πραγματικά να αποκτήσει κουλτούρα πρωτοβάθμιας φροντίδας, η οποία πραγματικά μπορεί να σώσει πάρα πολλές ζωές. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε μία ακόμα διακοπή και θα επιστρέψουμε. Επιστροφή στο στούντιο και στη συζήτησή μας. Στο προηγούμενο μέρος κλείσαμε το κομμάτι που αφορά τη δημόσια υγεία. Αν και μπάμπι είναι ανεξάντλητο, νομίζω ότι χρειάζονται εκπομπές ολόκληρες για να αναλυθεί εις βάθος το θέμα αυτό και οι παθογένειες που συνοδεύουν το δημόσιο σύστημα υγείας διαχρονικά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλουμε να θίξουμε και την θεματική του τουρισμού, θα ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Σοφίου, διότι και ως ξενοδοχείο υπάλληλος γνωρίζετε εκ των έσω τα προβλήματα πάρα πολύ καλά. Και θέλαμε να μας δώσετε έτσι μια πρώτη εικόνα και πώς μπορεί να λυθεί το μείζον ζήτημα που αφορά στην έλλειψη των εργαζομένων, και δεν το εστιάζω μόνο στο κομμάτι των ξενοδοχείων, γιατί παρατηρείται σε πάρα πολλούς τομείς του τουρισμού. Στα ενοικιαζόμενα, για παράδειγμα, στα τουριστικά γραφεία, είναι ευρύτερο το πρόβλημα. Σε όλο το φάσμα του τουρισμού, πραγματικά. Καταρχάς, έχει ένα ενδιαφέρον να ερμηνεύσουμε για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός βρίσκεται σε μια τρομακτική ανάπτυξη και εδώ τοπικά και πιο συγκεκριμένα και στο Ηράκλειο. Βλέπουμε όμως ότι η ανάπτυξη αυτή εκφράζεται μόνο προς τη μία πλευρά. Βλέπουμε δηλαδή μια τεράστια αντίθεση για μας. Από τη μία, οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, μιλάμε για μεγάλους κολοσσούς, είτε τοπικούς είτε διεθνείς, συνεχώς χρόνο με το χρόνο μετράνε ακόμα περισσότερα κέρδη και έσοδα, και απ' την άλλη η κατάσταση για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επιχειρηματίες στον τουρισμό όλο και δυσκολεύει και χειροτερεύει. Αυτή η μεγάλη αντίθεση, εμείς καλούμε τον κόσμο να σκεφτεί γιατί υπάρχει. Ο τουρισμός αναπτύσσεται και αυτός, όπως όλοι οι τομείς της οικονομίας στο σύστημα που ζούμε, με κριτήριο το κέρδος. Και άρα η όποια ανάπτυξη, να το πούμε έτσι, μπαίνει περισσότερο στην τσέπη των μεγάλων επιχειρηματιών. Δυστυχώς η κατάσταση για τους εργαζόμενους
δεν είναι καθόλου καλή. Ήδη έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Βλέπουμε από τις πρώτες μέρες περιστατικά εντατικοποίηση της εργασίας, πάρα πολλές ώρες. Οι μισθοί παραμένουν αρκετά χαμηλά παρά το ότι έχουν υπογραφεί και συλλογικές συμβάσεις. Κλαδική σύμβαση. Και το είδαμε και σε ρεπορτάζ χθες στο Ρέθυμνο, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου επεσήμανε αυτό ακριβώς. Είναι το γεγονός ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ρεθύμνου τουλάχιστον φεύγουν για το εξωτερικό, κυρίως για τη Γερμανία. Ακόμη και στο Ηράκλειο που υπάρχει υποχρεωτική κλαδική συλλογική σύμβαση, βλέπουμε ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των ξενοδοχείων δεν εφαρμόζεται. Όλο αυτό λοιπόν είναι το κυνήγι του κέρδους των μεγάλων επιχειρηματιών, των μεγάλων ξενοδόχων κατά βάση, εις βάρος καταρχάς των εργαζομένων που ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και δουλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και φυσικά εις βάρος και όλων των υπόλοιπων. Από αυτή τη σκοπιά, οι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλα στον τουρισμό, που είναι πολλοί, πρέπει να δείξουν τη δύναμή τους για μας. Και εκεί επικεντρώνουμε. Λέμε ότι χρειάζεται να εμπιστευτούν τη δύναμή τους, να εμπιστευτούν το ότι μπορούν να διεκδικήσουν συλλογικά καλύτερους όρους εργασίας, καλύτερους μισθούς, και αυτό αποδείχθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Την περίοδο της πανδημίας, ακόμη και τα όποια πενιχρά επιδόματα δόθηκαν επειδή έγιναν κινητοποίηση των εργαζομένων. Ακόμη και οι συλλογικές συμβάσεις οι οποίες υπογράφηκαν πέρυσι και φέτος έγιναν εν μέσω κινητοποιήσεων. Λέμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση και επίσης χρειάζεται να βγάλουν να επαναφέρουν την πείρα τους από το τι εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στον κλάδο αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 15 χρόνια από τις συγκυβερνήσεις με τα μνημόνια καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις στην πράξη, καταργήθηκε η συλλογική διαπραγμάτευση για τον κατώτατο μισθό. Επί της προηγούμενης κυβέρνησης καταργήθηκε το εφάπαξ των ξενοδοχοϋπαλλήλων στην 20ετία. Επί της τωρινής κυβέρνησης ο νόμος του Χατζηδάκη που αφήνει διάπλατα ανοιχτή την πόρτα για 10 ώρα, που ξέρουμε όλοι πολύ καλά σε ξενοδοχεία ότι είναι μια κανονικότητα ούτως ή άλλως, αλλά τώρα μπαίνει και με τη βούλα. Άρα λοιπόν χρειάζεται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουν ότι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις λειτουργήσαν εις βάρος τους, χρηματοδοτώντας αβέρτα τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό που έχουν να κάνουν είναι να στηρίξουν αποφασιστικά το ΚΚΕ, το οποίο ήταν η δύναμη που ήταν δίπλα τους στους αγώνες, που πρωτοστάτησε και που θα είναι εκεί και την επόμενη μέρα να υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους. Κύριε Σοφίου, μήπως χρειάζονται όμως μαζί με όλα αυτά που θέσατε και προστασία, διότι υπάρχει διαχρονικά βεβαίως, δεν είναι τωρινό, μια δυναμία του ελεγκτικού μηχανισμού. Η επιθεώρηση εργασίας τώρα λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, είναι τόσο μεγάλη υποστελέχωση και τα μέσα τα οποία διαθέτουν που πραγματικά δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο της. Και φυσικά αυτό δεν είναι τυχαίο, το ότι διαχρονικά είναι μια υποστελεχωμένη υπηρεσία, αλλά και το ότι θεσμικά πλέον έχει χάσει το ρόλο της με τον τελευταίο εργασιακό νόμο, αφού στην ουσία ακόμη και ένας εργαζόμενος να θέλει να απευθυνθεί σε αυτήν για κάποια υπόθεσή του, στην ουσία Άξτε. Παραπέμπεται στις καλένδες. Άρα από αυτή την άποψη, μία παραπάνω το όποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα ή η όποια ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών είναι στα χέρια των ίδιων των εργαζομένων. Και τα όποια πρόστιμα βέβαια πέφτουν, το ζήτημα είναι να εισπράττονται κιόλας. Γιατί αν δεν πονέσει η τσέπη εκείνου που είναι στην θέση του παραβάτη, θα διονύζεται ένα πρόβλημα διαρκώς. Κυρία Μαραγκάκη, επειδή ακόμη και τα πρόστιμα είναι πενιχρά πάντως μπροστά στα κέρδη που βγαίνουν από την πλευρά των μεγάλων επιχειρήσεων. Λοιπόν, κυρία Μαραγκάκη, επειδή και εσείς έχετε εμπειρία στο κομμάτι του τουρισμού, το θέμα της έλλειψης των εργαζομένων είναι μείζον. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης, είναι οι υποδομές επίσης. Ναι, αυτό ακριβώς. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό σε όλους τους τομείς και στην εστίαση είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Δεν είναι μια ευκαιριακή απασχόληση. Εμείς ιδανικά, και επειδή θυμόμαστε και παλιότερα τι συνέβαινε, θα θέλαμε και πρέπει και στοχεύουμε σε αυτό ο τουρισμός να μπορεί να είναι επιλογή, δρόμο ζωής για τους εργαζόμενους που το επιλέγουν, να ξεκινάνε από τη μικρή ηλικία που ούτως ή άλλως ξεκινάνε. Τα παιδιά δουλεύουν στα 16 τους και αυτό τεκμηριώνεται και στα βιβλιάρια υγείας στον τουρισμό και θέλουν να παραμείνουν.
μεγαλώνουν, έχουν αυτή την πρώτη επαφή, μεγαλώνουν σε αυτό το περιβάλλον το επικοινωνιακό με τους τουρίστες, επισκέπτες, νιώθουν περήφανοι που αντανακλούν την κληρονομία της χώρας μας και τα ήθη και τα έθη μας, τη συμπεριφορά τους. Και επομένως χρειάζεται να είναι προστατευμένοι, να είναι πληρωμένοι σύμφωνα με το κόστος ζωής που καλούνται να αντιμετωπίσουν και τις ανάγκες στο χώρο που εργάζονται. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος αυτή τη στιγμή σε τουριστική περιοχή δεν είναι εύκολο να βρει στέγη. Δεν είναι εύκολο να μην του κοστίσει ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος που το διεκδικεί για λίγους μήνες για να περάσει και κάποιους μήνες που δεν μπορεί να είναι στον τουρισμό. Και πραγματικά η φύση της εργασίας στον τουρισμό είναι πάρα πολύ σκληρή, που δεν είναι. Είναι σαν συνθήκη, απαιτεί από τον οργανισμό για κάποιους μήνες να ξεκουραστεί, να κάνει πιο ήπια πράγματα, έτσι ώστε να επανέλθει να είναι έτοιμος την επόμενη χρονιά. Δεν είναι όμως μόνο τα ζητήματα των εργαζομένων στον τουρισμό. Βλέπουμε και βιώνουμε όλοι το πρόβλημα στις συγκοινωνίες, στο ότι χρειάζονται πάρκινγκ και θέσεις τάσης και στάθμευσης για τα λεωφορεία. Η ζωή των ανθρώπων που οδηγούν τα λεωφορεία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπετε. Η κυκλοφοριακή ασφυξία έξω από τον Νίκο Καζαντζάκη είναι δραματική. Ναι, όπως είναι δραματική αυτή τη στιγμή στον κόμβο της Αχλάδας, που χρειάζεται να κάνουν άλλη μια εκδρομή τουρίστες επισκέπτες για να μπουν εκεί που πρέπει στα ξενοδοχεία. Είναι στη Χερσόνησο που χρειάζεσαι μισή ώρα για να την περάσεις κατά την τουριστική περίοδο. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις στους κόμβους που είναι βασικοί, όπως είναι του Καστελίου, που ενώνονται χίλιες διαδρομές από τον Ανισαρά, που φιλοξενεί τις μεγάλες μονάδες προς το αεροδρόμιο, προς το Καστέλι. Τώρα μας δίνετε μία πάσα, θα σας διακόψω για να θέσουμε και ένα κέριο ερώτημα. Διότι θα έχουμε μία νέα πύλη εισόδου, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Σε μερικά χρόνια θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Είναι σε προχωρημένο ήδη στάδιο η κατασκευή του, αλλά η πρόσβαση είναι αυτή που πρέπει. Διότι μόλις χθες είχαμε και μία παρέμβαση του ΤΕΕΤΑΚ που λέει ουσιαστικά, έθεσε κάτι πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Είπε ότι στο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροδρόμιο στην Αθήνα έχει σύνδεση με έναν αυτοκινητόδρομο, με δυτική οδό, με μετρό, με λεωφορεία. Ενώ η πρόβλεψη για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, που θα είναι ουσιαστικά, και κύριε Ματαριωτάκη, ευθύνεται και σε εσάς, μια εφάμιλη υποδομή τουριστική. Το μόνο που έχει προβλεφτεί είναι ένας βασικός συνδετήριος άξονας με το ΒΟΑΚ, ο οποίος όμως δεν θα είναι καν αυτοκινητόδρομος, δεν θα έχει καν λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ακριβώς. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και επειδή ακριβώς ζούμε στο σύγχρονο κόσμο και ταξιδεύουμε και βλέπουμε αυτές τις διαφορές, δεν γίνεται να βλέπουμε νέα έργα στη χώρα του τουρισμού να γίνονται με αυτές τις προδιαγραφές χωρίς καμία προοπτική. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή συζητάμε ότι όλον αυτόν τον όγκο που θα καλύψει το νέο αεροδρόμιο, τον καλύπτει το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Συγχαίρω πραγματικά από τον αερολιμενάρχη μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο εκεί μέσα για την απίστευτη δουλειά, σε συνθήκες υπερβολικά μεγάλης πίεσης. Είχα την χαρά να επισκεφτώ και πρόσφατα το αεροδρόμιο και να μιλήσω και με τον Σύλλογο των Εργαζομένων και με τους ελεγκτές συναέριας κυκλοφορίας και με τον ίδιο τον αερολιμενάρχη. Είναι πραγματικά όχι απορίας άξιο, αλλά κατακριτέο, γιατί εξέφρασα κάποιες απορίες μου σαν χρήστης του αεροδρομίου και σαν πολίτης σχετικά με κάποιες καταστάσεις. Και ξέρουμε ότι παρά το ότι είναι το δεύτερο αεροδρόμιο σε έσοδα στη χώρα, δεν δαπανούνται χρήματα για αυτό το αεροδρόμιο με την προοπτική του επόμενου. Με αποτέλεσμα και να παραμένει υποστελεχωμένο για πάρα πολλά χρόνια και να μην εξυγχρονίζονται βασικές λειτουργίες του που έχουν να κάνουν με όλη τη λειτουργία του αεροδρομίου και ακόμα και το να μην υπάρχει αντισηπτικό σε τουαλέτες. Μάλιστα, παρατήρησα την τελευταία φορά που ταξίδεψα πρόσφατα ότι έξω από τις τουαλέτες έχει τοποθετηθεί πινακίδα με τους ανθρώπους και τις εταιρείες που συνέβαλαν οικονομικά ώστε να ανακαινιστούν τα βεσέ του αεροδρομίου Ηρακλείου, αν είναι δυνατόν. Κάτι που έπρεπε να γίνεται από το κράτος. Τα έσοδα δηλαδή του αεροδρομίου είναι τέτοια που έπρεπε και καλέσθητο να είναι και λειτουργικό. Λοιπόν, και για τον τουρισμό. Είπα πριν λίγο το θέμα της υγείας. Δεν γίνεται μια τουριστική περιοχή όπως τη Χερσόνησο και άλλες να μην έχουν ένα μικροβιολογικό εργαστήριο. Ο εργαζόμενος δηλαδή πρέπει να δαπανίσει και το χρόνο του και χρήματα για να εξυπηρετηθεί, γιατί δεν μπορεί να παραμείνει στο νοσοκομείο και να περιμένει όταν τον περιμένει η δουλειά. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα στο θέμα της στέγης και σε όλα αυτά.
αν ρυθμιστεί η κανονικότητα στη ζωή, θα ρυθμιστεί και στον τουρισμό και τους εργαζόμενους. Γιατί είναι η μισή της ζωής. Λοιπόν, να έρθουμε στον κύριο Ματαλιωτάκη και αμέσως μετά σε εσάς, κυρία Μακρύ, για το κομμάτι που αφορά το αεροδρόμιο Καστελού σε σχέση με το θέμα που έθεσε ο Μπάμπης. Ναι, να το ξαναθέσω. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ρώτησε και δεν μου λέτε τα υπόλοιπα που ρωτήσετε τους άλλους. Γιατί το κάνατε αυτό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το κάνατε. Κύριε Ματαλιωτάκη, αποφάσισε πριν από λίγους μήνες και ορθά νομίζω, και μπράβο τι θα πει κανείς, να μεγαλώσει κι άλλο το αεροδρόμιο Καστελίου ώστε να πληρεί τις αναπτυξιακές προϋποθέσεις των επόμενων δεκαετιών. Μήπως όμως θα πρέπει να δει και το κομμάτι της πρόσβασης των συγκοινωνιών να αλλάξει και εκεί ο σχεδιασμός. Κοιτάξτε, το αεροδρόμιο, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι ένα έργο το οποίο είναι το μοναδικό έργο στην Ενδοχώρα που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά την Ενδοχώρα της Κρήτης. Είναι ένα έργο το οποίο πυροδοτεί την ανάπτυξη και αναγκαστικά και προς τα νότια και προς τα βόρεια θα συνδεθεί το αεροδρόμιο αυτό. Εάν στις μελέτες εντοπίζουμε κάποιες αδυναμίες στη φάση αυτή, είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα αντιμετωπιστούν, γιατί θα είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες και οι απαιτήσεις και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των φορέων και των τουριστών και των υπολείπων συμπολιτών μας στο νησί, όπου δεν θα αφήσουν τέτοιες παραλήψεις για πολύ καιρό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το έχουμε δει και σε πολλά άλλα έργα τέτοιους ζωτικής σημασίας. Όσον αφορά όμως τον τουρισμό και τους εργαζόμενους του τουρισμού, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο θα θέλω συντομία να τοποθετηθώ και εγώ. Πρέπει να δούμε τον τουρισμό ως ένα ξεχωριστό κλάδο όπου πραγματικά τροφοδοτεί το ελληνικά ταμεία της ελληνικής οικονομίας, αντίστοιχα τον πρωτογενή τομέα και την ναυτιλία. Τρεις κύριους πυλώνες έχουμε από τους οποίους έρχονται χρήματα στη χώρα, ο βασικότερος από αυτούς ο τουρισμός. Μέχρι σήμερα, αν δεν ήσουν ένας καλοπληρωμένος υπάλληλος του τουρισμού, πήγαινε στον τουρισμό ως μια λύση ανάγκης. Μια εργασιακή λύση ανάγκης. Πήγαινες λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο, έπαιρνες 800-900 ευρώ για 5-6 μήνες, έφευγες μετά και πήγαινες στο Ταμείο Ανεργίας, σύνολο 7.000 το χρόνο, πώς να επιβιώσεις με 6-7.000 το χρόνο. Και έψαχνες δουλειά κάπου αλλού. Αυτό λοιπόν έφτασε να είναι από πλεονέκτημα η φιλοξενία, το ανθρώπινο στοιχείο, τα πολιτιστικά μας στοιχεία, όπως περιέγραψε πολύ σωστά η κυρία Μαραγκάκη, σε μειονέκτημα, διότι πλέον αναζητούμε αλλοδαπούς για να δουλέψουν στον τουρισμό. Και χάνουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της κριτικής, της ελληνικής φιλοξενίας κλπ. Και μιλάμε και για μια σεζόν που φέτος ξεκίνησε νωρίτερα παρά ποτέ, έτσι. Ναι, πολύ σωστά. Και όπως είπαν και οι συνομιλητές μου, έχουμε μια ραγδαία αύξηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, κάτι το οποίο προφανώς και η κυβέρνησή μας έχει πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτό. Ναι. Από εκεί και έπειτα όμως. Από εκεί και έπειτα. Ο εργαζόμενος του τουρισμού, κύριε Σαββίδ και κύριε Σαλαπάτα, πρέπει να εντάσσεται στον τομέα, να αμείβεται σωστά. Όταν θα βγει από τη σεζόν ο εργαζόμενος, να είναι ασφαλισμένος στο υπόλοιπο που δεν θα εργάζεται και το βασικότερο να εκπαιδεύεται και να παίρνει τα χρήματα όταν επιστρέφει και αν επιστρέφει στον τουρισμό, ούτως ώστε και ξένες γλώσσες να μην υπάρχει κανείς που να μην γνωρίζει και διοικητικές ικανότητες να αποκτήσουν αυτοί που είναι σε διοικητικά πόστα. Αν είσαι μπάρμα να γνωρίζεις να φτιάχνεις τα ποτά όπως πρέπει, αν είσαι μάγειρας ή βοηθός ή οτιδήποτε, να συνεχίζεις να εκπαιδεύεσαι, ούτως ώστε την επόμενη χρονιά να είσαι πιο ανταγωνιστικός στην εξέβρεση εργασίας σου. Και αν δεν σε δεχτεί το ένα ξενοδοχείο με το μισθό που θα σου προτείνει ή που θα προτείνεις εσύ, να πας σε ένα άλλο, γιατί θα είσαι πια ένας έτοιμος, ανταγωνιστικός, σύγχρονος εργαζόμενος. Προστατευμένος από το ίδιο το κράτος, αλλά να μπορεί και ο ίδιος ο εαυτός να σε προστατεύσει. Εντάξει, κύριε Ματαλιωτάκη, συγγνώμη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα στοίχημα. Προστατευμένος με επιθεώρηση εργασίας 2 και 3 ατόμων, νομίζω. Είναι ένα στοίχημα αυτό. Είναι μια αδυναμία πολλών ετών που φαίνεται ότι δεν την είχαμε δει διαχρονικά. Έτσι. Και δεν έχει σημασία να την παρατηθούμε. Σημασία έχει να εργαστούμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είναι πλέον μια απέτηση. Οι εργαζόμενοι μας να επανεκπαιδεύονται. Έτσι, να εκπαιδεύονται, να ασφαλίζονται και να επιδοτούνται. Και να επιδοτούνται και οι τουριστικές επιχειρήσεις για να ανοίξουν νωρίτερα σε περιόδους που δεν είναι τόσο προσοδοφόρες για αυτούς. Άρα λοιπόν, αν δεν μπει το κράτος ως αρρωγός σε αυτή την λογική, με διαφοροποιήσεις που μπορεί να μας προτείνουν οι υπόλοιποι συνομιλητές ή διάφορα κόμματα,
θα χάσουμε το πλεονέκτημά μας όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Να, λοιπόν. Κυρία Μακρύ. Λοιπόν, να πω, όχι, να πω ένα λεπτό. Ερχόμαστε στον τουρισμό που μιλάμε ότι είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες οικονομίας όχι μόνο στο νησί μας αλλά και πανελλαδικά και παρατηρείται η εξής στρέβλωση. Μάλλον θα το πω πιο σωστά, στρεβλή ανάπτυξη. Απ' τη μια έχουμε πολύ μεγάλα κέρδη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα και αυτό έρχεται σε συνδυασμό με συνθήκες πάρα πολύ κακές για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Μία απαξίωση των συνθήκων εργασίας. Αυτό είχε λοιπόν σαν αποτέλεσμα αυτό το πρόβλημα που ζούμε τώρα, να μην υπάρχουν εργατικά χέρια στον τομέα του τουρισμού. Και θα πάρω την πάσα από τον κύριο Ματαλιωτάκη να πω που μίλησε πολύ σωστά για εκπαίδευση και εξειδίκευση, που το λέμε εμείς επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν βοήθησε καθόλου ο νόμος κυρίας Κεραμέους, που ουσιαστικά έσπρωξε χιλιάδες νέους σε κορεσμένα επαγγέλματα με τα ιδιωτικά κολέγια τα οποία ισοβάθμισε με τα ΤΕΗ. Και έτσι φύγανε πάρα πολύ. Θα το βρούμε μπροστά μας αυτό. Θα είναι το πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών και θα είναι μία από τις αιτίες που δεν θα έχουμε προσωπικό σε τομείς του τουρισμού, γιατί τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης αδειάσανε. Η επαγγελματική εκπαίδευση, αντί να δοθεί βάρος και να επισημάνουμε στα νέα παιδιά να στραφούν σε αυτό το κομμάτι με παρήκμαση και οι σχολές στο κοκκίνι τελείως. Οι σχολές μαγείρων, αυτό λέω. Ότι όλες αυτές, παρήκμαση είπαμε, λέω ότι όλες αυτές οι σχολές, όταν ο άλλος... Χιλιάδες παιδιά πάνε ψυχολόγοι, με ειδικότητες, οι οποίες στα ιδιωτικά κολέγια, έτσι, είναι ήδη κορεσμένες και δεν κατευθύνονται σε μια επαγγελματική εκπαίδευση που πραγματικά θα μπορούσε να στηρίξει τον τομέα του τουρισμού. Και δύο πράγματα, γιατί έχουμε κουράσει. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, η Νέα Δημοκρατία το κατήργησε, όπως και πριν που είπε ο συνάδελφος από το ΚΚΕ, οι συλλογικές συμβάσεις τόσο για τους ξενοδοχοϋπάλληλους όσο και για τους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, επί μνημονίων κατάφερε και τις έφερε. Αλλά κυρία Μακρύ, να σας διακόψω τώρα, όχι ότι και πριν υπερλειτουργούσε, δηλαδή για να μην τρελαθούμε. Ναι. Εγώ θα το δεχτώ αυτό. Εγώ θα το δεχτώ αυτό ότι. Ναι. Το ότι κάτι έχει παθογένεια δεν σημαίνει ότι το διαλύουμε, έτσι. Φτιάχνουμε λοιπόν την παθογένειά του και το διορθώνουμε. Δεν το διαλύουμε. Σύμφωνα. Λοιπόν, ωραία. Κυρία Μαραγκάκη, επειδή σας είδα, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ή θέλατε να τοποθετηθείτε. Ναι, ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι παρά το ότι υπολειτουργεί μία επιθεώρηση εργασίας, αυτή τη στιγμή οι πιέσεις είναι ασφυκτικές λόγω της έλλειψης του ανθρώπινου δυναμικού. Επομένως, ας γίνει με τόσο γρήγορες διαδικασίες όπως γίνονται άλλα πράγματα, τώρα κάτι γι' αυτό. Και για την εκπαίδευση, ναι, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά έχουν, όπως πολύ σωστά είπατε, αποαξιωθεί οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, που ήταν μία επιλογή με πολύ μεγάλη αγάπη για όσους ήθελαν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Σήμερα δεν γίνεται να έχουν αυτή την κατάρτιση από εδώ και από εκεί και κοστίζει η εκπαίδευση επαγγελματική, ακόμα και είναι σε σχολές ενός ενδιάμεσου φορέα. Επομένως, θέλει και χρειάζεται να δούμε και τα άλλα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, να ξανανοίξουν τα κέντρα διαβίου μάθησης κοντά στους ανθρώπους που είναι στον τουρισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε: θέλω λίγο κάποια καθοδήγηση στο management της μικρής μου επιχείρησης. Όλα αυτά είναι ένα σύστημα, είναι ένα πολύ μεγάλο σύστημα. Η προβολή της Ελλάδας από τους Έλληνες, από τους ίδιους τους επιχειρηματίες και από τις ανεξάντλητες ομορφιές της και το μύθο γύρω από αυτές, που είναι πραγματικότητα όμως, είναι η καλύτερη διαφήμιση. Η γαστρονομία χρειάζεται όλο το σύστημα στήριξη και όλοι οι τομείς να συνδεθούν. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή έχετε εμπειρία στο κομμάτι αυτό λόγω της εμπλοκής σας και στην περιφέρεια και με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η αυτοδιοίκηση, ας αφήσουμε και λίγο το κεντρικό κράτος, έχει στηρίξει ενεργά το κομμάτι του τουρισμού, τις διασύνδεσης τουρισμού με το πρωτογενή τομέα. Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια σε θεωρητικό όμως. Ιδίω εδώ στην Κρήτη που έχουμε και την περίφημη κριτική διατροφή, τα παραδοσιακά προϊόντα. Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά μπορούν να γίνουν καθοριστικά περισσότερα. Δηλαδή, όλοι μας, σαν τουρίστες, επισκέπτες άλλων χωρών, επισκεπτόμαστε ανοιχτές αγορές, όπου βλέπουμε τα προϊόντα τα τοπικά. Σε τουριστικές περιοχές όπως είναι η Χερσόνησος, δεν υπάρχει. Το γιατί δεν υπάρχει, που υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δεν έχουν να κάνουν με το αν πρέπει, αν μπορεί να συνδεθεί ο πρωτογενής τομέας με τον τουριστικό και αναγκάζονται οι τουρίστες επισκέπτες να πάνε στην πόλη του Ηρακλείου για να δουν την αγορά, δεν είναι ό,τι πιο έξυπνο.
είναι κάτι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες από τους επιχειρηματίες. Δηλαδή και σήμερα βρισκόμουν σε ένα ελαιοτριβείο σε τουριστική περιοχή, όπου τους μήνες που δεν λειτουργεί σε ελαιοτριβείο, έχει δημιουργήσει μία μουσιακή έκθεση για τον επισκέπτη, του ετοιμάζει να δοκιμάσει το ελαιόλαδο, έχει ένα πολιτήριο στη διάθεσή του με τοπικά προϊόντα, άρα λειτουργούν και συνεργατικά από αυτά τα πράγματα, γιατί είναι μικρές επιχειρήσεις στον πρωτογενή τομέα που παρέχουν προϊόντα στον τουρισμό, και όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Η αυτοδιοίκηση έχει κάνει λίγα πράγματα. Ακόμα και η προβολή πρέπει να γίνει πιο στοχευμένη. Μπορεί να είναι η ITB στο Βερολίνο και στο Λονδίνο και σε κάποιες συγκεκριμένες αγορές οι κύριες εκθέσεις, αλλά οι στοχευμένες εκθέσεις για τον εναλλακτικό τουρισμό, για τον αγροτουρισμό, για το γαστρονομικό τουρισμό, πρέπει να τις δούμε με την ίδια σοβαρότητα. Λοιπόν, κύριε Σοφίου, συμπερασματικά, ναι, για να κλείσουμε το κομμάτι του τουρισμού, να περάσουμε και στις τελευταίες τοποθετήσεις. Επειδή ακούστηκε το κομμάτι της τουριστικής εκπαίδευσης, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κτίριο στο Κοκκίνι, του ΟΤΕΚ, το οποίο οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα λένε ότι χρειάζεται 50-60 χιλιάδες ευρώ για να φτιαχτεί, να αποκατασταθεί από τους σεισμούς, που είναι εγκαταλελειμμένο στην πραγματικότητα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που εμποδίζει το να φτιαχτεί μια δημόσια τουριστική σχολή, έτσι, η οποία να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, στην οποία να πολλαπλασιαστούν οι θέσεις των σπουδαστών που θα φοιτήσουν σε αυτήν. Έτσι. Αυτό που εμποδίζει είναι το κόστος. Απ' τη μία, που δεν θέλει καμία κυβέρνηση να δώσει, και απ' την άλλη, φυσικά, το σπρώξιμο ιδιωτικών σχολών που έχουν ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια παντού, και αναγκάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό ή θέλει να ασχοληθεί με τον τουρισμό, ο νέος, να πάει σε μια ιδιωτική σχολή και να δώσει ένα σωρό λεφτά. Δεύτερο ζήτημα, για την επιθεώρηση εργασίας που υπόθηκε, επίσης δεν καταλαβαίνω τι εμποδίζει το να στελεχωθεί. Αυτό που εμποδίζει είναι το ότι υπάρχει σχεδιασμένα κατεύθυνση στην πραγματικότητα και όχι απλά ανοχή και στήριξη στην εργοδοτική ασυδοσία μέσα ιδιαίτερα στις περισσότερες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Και από εκεί και πέρα, για τις εργασιακές συνθήκες κάποιος έχει ευθύνη. Το ότι γίνανε, για παράδειγμα, υποχρεωτικές οι συλλογικές συμβάσεις των ξενοδοχοπαλλήλων, οι τωρινές από την τωρινή κυβέρνηση, οι προηγούμενες από την προηγούμενη κυβέρνηση, τίποτα δεν εξασφάλισε στην πράξη από τους νόμους αυτούς ότι όντως θα είναι υποχρεωτικές. Μόνο οι ίδιοι εργαζόμενοι όπου το διεκδίκησαν το κατάφεραν. Και μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις που είναι το minimum. Μιλάμε για μισθούς που είναι στο επίπεδο του 2010, του 2008, πάρα πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες. Ποιος θέλει που οι εργαζόμενοι δουλεύουν εποχιακά? Άκουσαμε εδώ πέρα να επιδοτηθούν γενικότερα οι επιχειρήσεις. Να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν, οι μικροί επιχειρηματίες, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να επιβιώσουν την περίοδο της πανδημίας, αλλά όχι οι μεγάλες, οι οποίες βγάλανε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια εκείνη την περίοδο και επιδοτήθηκαν ούτως ή άλλως και σε ασφαλιστικές φορές και σε μισθούς και για αναπτυξιακά προγράμματα. Μάλιστα. Μέσα στην πανδημία γινόταν ανακοινήσεις ξενοδοχείων στις περισσότερες τουριστικές περιοχές. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να χάνουμε συνεχώς ανεργαζόμενοι και κάποιοι άλλοι να κερδίζουν και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται ήδη οι εργαζόμενοι να το ανατρέψουν αυτό. Λοιπόν, και επειδή η ώρα είναι περασμένη, θέλω στο κλείσιμο μια τελευταία τοποθέτηση από όλους σας. Κύριε Ματαλιωτάκη, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι και η προσωπική σας φιλοδοξία, αν θέλετε, από όλη αυτή τη διαδικασία και γιατί κάποιος να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Κυρίως, φαντάζομαι, απευθύνεστε στους αναποφάσιστους. Απευθύνομαι σε όλους τους συμπολίτες μου, στον νομό Ηρακλείου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος τέλειωσα τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο Κρήτης, έκανα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, ασχολήθηκα με δεκάδες δημοσκοπήσεις, κυρία Σαλαπάτα, το γνωρίζετε, όπου εκεί κατάφερα να ξεφύγω από την σκληρή πραγματικότητα της στατιστικής και να προσγειωθώ στην εξίσου σκληρή πραγματικότητα των ανθρώπων, των προβλημάτων τους. Να διαβάζω τα προβλήματα, να ερμηνεύω τις τάσεις των πολιτών. Μεγάλη μου εμπειρία η διοίκηση του νοσοκομείου Ιεράπετρας. Κανένα εντέλεσθε, με πολύ λίγους γιατρούς, με πολύ σκληρές συνθήκες και για τους εργαζόμενους, αλλά και για μένα τον ίδιο. Οι θητείες μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχω αποδείξει σε όλη μου αυτή την πορεία ότι και στα τελευταία χρόνια, μετά τις εκλογές του 2019, ότι παίρνω την εμπιστοσύνη των πολιτών, διπλασιάζω σε κάθε εκλογική αναμέτρηση την εμπιστοσύνη και τις ψήφους τις ψήφους μου από τους συμπολίτες μου
Και μέσω της διδασκαλίας μου συνεργάζομαι με νέους ανθρώπους, μέσω της διδασκαλίας μου στα πανεπιστήμια συνεργάζομαι με νέους ανθρώπους και βλέπω τις τάσεις και τις διαθέσεις αυτής της κρίσιμης, αν θέλετε, ηλικιακής μερίδας για τον τόπο. Στέκομαι απέναντι σε αυτούς, στέκομαι απέναντι σε όλους, ανιδιοτελώς, το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζετε όλοι και ο μοναδικός μου στόχος είναι να μεταφέρω τη φωνή τους στα κέντρα των αποφάσεων. Κάτι όμως για τους νέους, με τους οποίους πραγματικά γνωρίζω ότι είναι θυμωμένοι, δεν έχω να τους πω ξύλινες λύσεις απέναντι στα προβλήματά τους, γιατί βιώνω και εγώ ίδιος και έχω περάσει το παρελθόν και ίσως ακόμα και σήμερα πολλά από αυτά που περνάνε. Αυτό που χρειαζόμαστε για τη νέα γενιά είναι να αποφασίσουμε μαζί με τους νέους, να πάρουμε μαζί τις αποφάσεις που αφορούν τη γενιά μας, να σχεδιάσουμε μαζί τις πολιτικές αυτές και πιστεύω ότι θα μου δώσουν και οι νέοι και οι υπόλοιποι αυτή τη φορά, εκτιμώντας την προσπάθειά μου και την ανιδιοτέλειά μου, τη δυνατότητα να τους εκπροσωπήσω στην Ελληνική Βουλή. Μάλιστα. Κυρία Μακρύ. Μιλήσαμε στο προηγούμενο κομμάτι, μίλησε ο κύριος καθηγητής, για τους 7 πρωθυπουργούς που προέρχονται από τις δύο οικογένειες. Εγώ λοιπόν έχω να πω ότι εμείς περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε από τζάκια, δεν είμαστε από πολιτικές οικογένειες, είμαστε άνθρωποι της καθημερινότητας. Είμαι από έναν πολύ νευραλγικό τομέα της κοινωνίας, μέσα από αυτό που σημαίνει ότι ξέρουμε πολύ καλύτερα τα προβλήματα, γιατί τα ζούμε και τα βιώνουμε καθημερινά και γι' αυτό και το κόμμα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, λέει ότι ήρθε η ώρα να αναλάβουν οι καθημερινοί άνθρωποι την εξουσία, γιατί ακριβώς έχουν μεγαλύτερη γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Και όλο μέσα σε αυτό το διακύδευμα και εγώ ως γυναίκα, γιατί επίσης για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά και στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή του τόπου και να προσπαθούν να αλλάξουν όλα αυτά τα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Τους νέους που είπαμε προηγουμένως που έχουν και πρέπει να ζουν με προοπτική σε αυτή τη χώρα και με τα όνειρά τους, με ελπίδα για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο, με αξιοκρατία και να μην αναγκάζονται να ξενιτευτούν ψάχνοντας για καλύτερες συνθήκες εκτός της χώρας τους, αλλά και για όλα αυτά τις παθογένειες που για μας υπάρχουν, δηλαδή την μεγάλη ανακατανομή πλούτου που γίνεται, την έλλειψη δημοκρατίας και κυρίως το ξύλωμα του κοινωνικού κράτους. Γι' αυτό λοιπόν το τρίπτυχο αυτό, αύξηση μισθών, μείωση τιμών και ένα ισχυρό, δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος για όλους, είναι αυτό που μας εκφράζει και προσπαθούμε να έχουμε την επόμενη των εκλογών. Μάλιστα. Κυρία Μαραγκάκη. Ναι. Θέλω να πω στον ψηφοφόρο να ξαναδεί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, το νέο αυτό από την Προεδρία του, τον κομματικό του κορμό και τους υποψήφιους και με νυφαλιότητα, σε καμία περίπτωση με θυμό, να αξιολογήσει πραγματικά τη νέα πρόταση που φέρνουμε και τους ανθρώπους που θα την υποστηρίξουν για την πραγμάτωσή της. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Δεν προέρχομαι από πολιτική οικογένεια. Προέρχομαι όμως από έναν χώρο που εμπνεύστηκα από ανθρώπους που παλεύουν μέσα από πολιτική δράση στον δρόμο με τις συλλογικότητες, στην αυτοδιοίκηση, να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα και να δημιουργήσουν το φιλικό πλαίσιο για τους νέους, να μπορούν να ονειρευτούν στον τόπο τους, στον τόπο τους καλύτερο και το μέλλον τους ασφαλές, με εργασία, με μισθό, με αξιοπρέπεια. Ζητώ αυτή την ψήφο γιατί μπορώ να υποστηρίξω την επόμενη μέρα στη Βουλή ανταυτού του κάθε ψηφοφόρου που θέλει τον αντιπρόσωπό του και να του ταιριάζει και να μπορεί να κατανοήσει, είτε είναι στον αγροτικό χώρο, είτε στον τουριστικό, είτε σαν γυναίκα, είτε σαν οικογένεια έρχεται στην καθημερινότητα, και ότι έχω δείξει και δείγματα γραφής μέχρι σήμερα από όποια θέση έχω υπηρετήσει τα κοινά, το όφελος που θέλουμε να προκύψει. Mm-hmm. Εμπιστεύομαι το ΠΑΣΟΚ, με την νέο πρόεδρο, με τις θέσεις του όπως είναι γνωστές από πολύ νωρίς τον κόσμο, και καλώ τον κόσμο πραγματικά να δώσει αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης, την ευκαιρία να ξανακάνουμε τη σοσιαλδημοκρατία πραγματικότητα στην Ελλάδα. Κυρία Σοφή. Εμάς οι προσωπικές μας φιλοδοξίες, να το πω έτσι, όσον είμαστε στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, αλλά και όλων των φίλων και μελών του κόμματος, είναι να την επόμενη μέρα των εκλογών να είναι ο λαός πιο δυνατός, και αυτό θα σημάνει αν το ΚΚΕ έχει ενισχυμένα ποσοστά, αν έχει περισσότερους βουλευτές μέσα στη Βουλή, αυτό θα σημαίνει ότι θα είναι η δύναμη αυτή η οποία θα είναι
απέναντι στις προαποφασισμένες πολιτικές της όποιας κυβέρνησης προκύψει μετά τις εκλογές, απέναντι στις δεσμεύσεις όλων των υπόλοιπων κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στις νέες δύσκολες θυσίες που θα κληθεί να κάνει ο λαός μας με την όποια κυβέρνηση, το ΚΚΕ θα είναι μια σταθερή δύναμη στο πλάι των συμφερόντων του. Εκεί θα κατατεθούν όλες οι δυνάμεις του ΚΚΕ και μέσα και έξω από τη Βουλή. Και φυσικά δεν φιλοδοξούμε να είμαστε μόνο μια δυνατή αντιπολίτευση όπως θα είμαστε μετά από αυτές τις εκλογές, αλλά όσο μεγαλύτερη δύναμη έχουμε, τόσο πιο κοντά πλησιάζουμε και στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ σε μια κοινωνία και μια οικονομία που θα λειτουργούν με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και όχι το κέρδος όπως σήμερα. Εκεί δίνουμε εμείς λογαριασμό μόνο στο λαό, δεν έχουμε καμία άλλη δέσμευση και εκεί θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, ξέροντας ο κόσμος πάρα πολύ καλά ότι το ΚΚΕ, ψηφίζοντας ΚΚΕ, θα μείνει συνεπές και αξιόπιστο σε αυτό που υπερασπίζεται. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο πάρα πολύ όλους που βρεθήκατε απόψε εδώ. Να σας ευχηθώ επίσης καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία και την ωραία συζήτηση. Και να ευχαριστήσω θερμά και τον συνάδελφο τον Μπάμπη τον Σαββίδη που ήταν για ακόμα μία φορά κοντά μου. Φυσικά και εσάς που παραμείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος. Καλό σας βράδυ.